της εξοχής τα πρωινά θα τα βρούμε ξανά αγκαλιά στο κρεβάτι. Και δεν πειράζει που τόσο νωρίς θα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι. Τη σιγουριά στα υλικά είναι λόγια γλυκά σε κασέτες γραμμένα. Για αυτά που ήρθανε τόσο αργά, μα τα πήρε η καρδιά με τα χέρια ανοιγμένα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο. Καλημέρα σα. Μη μου τραγουδά τη δευτεριάτικα. Έχει μια μελαγχολία εδώ. Δεν έχει τίποτα να το τραγουδά εσύ. Είσαι μέσα στο τσακί και έφυγε, πρέπει να σου πω. Μα πρωί-πρωί. Καλημέρα σα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Δίκιο έχει. Και εμένα μου τραγουδά. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Να περιμένει την κακοκαιριά, να μην έρθει κακοκαιριά, να έχει κλειστεί μέσα. Είχα βάλει τα τσουβάλια με την άμμο μπροστά στην εξώπορτα. Και δεν ήρθε. Είχα πάρει το αυτοκίνητο και το είχα πάει παρακάτω γιατί ήταν ένα πεύκο από πάνω. Στο λόφο. Είχες βγει στο λόφο πάνω. Και μετά από όλα αυτά να τους τραγουδάει κιόλας. Να σε ρωτήσω, δεν ήταν ωραία άσκηση ετοιμότητας όμως η κακοκαιρία που δεν ήρθε. Στη διάσταση που λέγαμε, έτσι. Στη διάσταση που λέγαμε. Βέβαια, ψυχάλισε. Έριξε. Το Σάββατο το βράδυ με πέρασε. Πήγαμε κάπου να πιούμε κάτι, δηλαδή να φάμε. Πήγες εσύ. Γιατί εγώ νόμιζα ότι το 112 ήταν για να μην κυκλοφορεί άνθρωπος στον δρόμο. Μα δεν κυκλοφορούσε, εγώ κυκλοφορούσα. Ανέβηκα την Κηφισίας, αέρα πατέρα. Αυτό σου λέει. Άνθρωπο δεν είχε. Και μου παίρνει ένας φίλος μου και μου λέει: ρε εσύ, μήπως δεν πάμε. Του λέω: γιατί. Μου λέει: θα βρέξει. Λέω: καλά, στην Κηφισίας θα είμαστε, ρε φίλε. Άμα βρέξει, θα γυρίσουμε πίσω. Πόσο θα κάνει, αφού ήταν νωρίς εκείνη την ώρα. Τελικά. Ναι. Κοίταξε, εδώ πέρα υπάρχει ένα δίλημα με το αυγό ή με την κότα και με το αυγό ή τα λοιπά. Σωστό. Λένε οι μετεωρολόγοι. Να μην πούμε εμείς. Καλά κάνουν και λένε. Διότι κάτι μας κατηγορούν όλες τις τηλεοράσεις και τα site και τα λοιπά, ας πούμε, και τις εφημερίδες, ότι τρομολαγνία και τρομοκρατία. Λέω, μάλιστα. Ωραία. Λέει ο μετεωρολόγος. Έρχεται η Εύα θα ρίξει μήλα, θα ρίξει αχλάδια, θα ρίξει. Ό,τι θέλει. Ό,τι θε, εν πάση περιπτώσει. Να μην το πει. Αν δεν το πει, θα γίνεται. Εγώ προτιμώ να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας ο μηχανισμός. Να είναι ο κόσμος προφυλαγμένος, να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές, να μην καταστρέφονται περιουσίες. Είχαμε θέματα, όχι πολλά βέβαια, έτσι, στη διάσταση που το περιμέναμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι καλύτερο να είμαστε. Δεν ξέρουμε, παιδιά. Δεν μπορούμε να σου πούμε με ακρίβεια. Ρε, παιδί μου, θα σου πω κάτι άλλο βέβαια. Για να είμαστε και δίκαιοι. Το ότι ερχόταν αυτό το κύμα φαινόταν σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα. Ο άλλος ερμηνεύει επιστημονικά δεδομένα. Τώρα, εμείς θέλουμε και κάτι άλλο. Θέλουμε να μας πούν οι μετεωρολόγοι 11 και 2 θα βρέξει στην Πετράλωνα. Δεν κάνει αυτά, τώρα εντάξει. Ναι. Αλλά μη σου λέει, τώρα σου στέλνει 112 και επειδή να ψυχαλίσει, εκεί τώρα είναι αστοχία. Ναι, δεν λέω εγώ δεν είναι αστοχία, αλλά καλύτερα να είσαι προετοιμασμένος. Παλιά τι λέγαμε. Ρε, καλύτερα να μην βγει καθόλου από το σπίτι σου γενικώ σε αυτή τη ζωή. Ναι, και να πες για ύπνο. Τώρα που νηστάζω, συμφωνώ. Το μεσημέρι δεν συμφωνώ. Λοιπόν, αλλά το ζήτημα είναι ότι σε κάθε περίπτωση, εντάξει, και τα επιστημονικά δεδομένα δεν είναι γραμμένα σε μάρμαρο, έτσι, αλλάζουνε. Λέω εγώ το. Αλλάζουν τα πράγματα κάποια στιγμή. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δημιουργήθηκε ένα κλίμα, τέλος πάντων, το οποίο δεν αντιστοιχούσε σε αυτά που έγιναν. Εντάξει. Ήταν μια άσκηση ετοιμότητας. Πάει αυτό. Τι γίνεται με το. Σκεφτόμουν να πάω στην Τουρκία τον Γενάρη, ένα ταξίδι. Θεού θέλοντος, υπηρεσίας επιτρέποντος. Δεν έχει ταξίδια. Αλλά νομίζω κομμένη. Ότι δεν θα το ξανασκεφτώ, μου φαίνεται να πάω. Όλοι ταξίδια θέλετε να κάνετε. Κομμένη αυτά. Έλα ρε παιδί μου, τώρα ένα-ένα. Από Παρασκευή μεσημέρι μέχρι Κυριακή απόγευμα. Εντάξει, λάθος κάνει οι άνθρωποι. Τι λέει, βέβαια. Μα δε, τον μπέρδεψαν, λέει το Τζικώστα, ρε παιδί μου. Μα ήτανε... είναι τύπος ο Τζικώστα που τον μπερδεύει. Έλα μου ντε. Μα είναι επώνυμο αυτό. Πες μου αλήθεια. Μια χαρά είναι το επώνυμο του άνθρωπου. Έτσι το λέω με. Αλλά ρε παιδί μου, μπορεί να τον μπερδέψει με άλλο πράγμα. Ακριβώς φίλος είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή τον λένε παπαδό.
Μας δουλεύουν ψυχρά τώρα. Δε. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό ο Τζιτζι Κώστας. Τώρα, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Εντάξει, δεν είναι και μια τυχαία προσωπικότητα. Ένας τύπος που πήγε απλά στην Τουρκία και λες κάτι μου φέρνει, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Τώρα είναι ο άνθρωπος περιφερειάρχης, πολιτικό πρόσωπο της χρόνια, Ευρωπαίος αξιωματούχος. Έμεινε πόσο, έμεινε 7 ώρες με στο καράβι. Όχι, τον πήγανε και μέσα, λέει, στο Τελωνείο, τον κατέβασαν κάτω. Και τον πήγανε στο Τελωνείο. Και του λέγανε, λέει μου, ευγενής ήταν. Και του λέγανε κάτι του τύπου, το επώνυμό σας κάπου χτυπάει και δεν ξέρω τι για πρόσωπα που είναι ανεπιθύμητα εδώ και ξέρω εγώ τι και μουσουξού. Και ούτε μια συγγνώμη. Ανεπιθύμητο τον είχαν βγάλει, τον ίδιο παιδί μου. Τον ίδιο προφανώς. Καλά τώρα, εντάξει. Πάντως να πούμε ότι είναι, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών το θεωρεί μείζον θέμα διπλωματικό. Θα το αναδείξει σε όλη την Ευρώπη, όπως φαίνεται. Και το στάτους της αντίδρασης φαίνεται και το γεγονός ότι πήγε ο Δένδιας, όπως μας δείχνουν οι συνάδελφοι, με το κυβερνητικό αεροσκάφος και τον πήρε. Και δεν κατέβηκε καν ο Δένδιας στο τουρκικό έδαφος. Λοιπόν, αλλά αυτό έχει κλιμακώσει, όπως αντιλαμβάνεστε πλέον, το επίπεδο των αντιδράσεων. Δηλαδή, δεν νοείται ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας να πηγαίνει στην Τουρκία και να τον έχουν 6-7 ώρες. Για σκεφτείτε να ερχόταν ο Δήμαρχος Σμύρνης εδώ, που δεν φταίει κιόλας ο άνθρωπος, ήταν και πολύ ευγενής από ό,τι μου λέγανε, να έρθει εδώ και να τον έχεις στο αεροδρόμιο 7 ώρες να περιμένει να μπει μέσα. Τι θα γινότανε. Στο αεροδρόμιο, εντάξει. Στο καράβι δεν είναι άσχημα. Πας στην Πλώρη, πας στην Πρίμη, κάθεσαι, στέκεις την κουπαστή, χαζεύεις απέναντι, πίνεις... πίνεις ένα καφέ, ένα ποτό, πίνεις μια μπύρα, αυτό, φαγάκι, εντάξει, κοστάκι, κάνα ντόνατο, κάτι έχει, να την περάσουμε. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Τζιτζικός σας ο ίδιος, πώς χαρακτήρισε αστιότητες όλα αυτά, όσα επικαλούνταν βέβαια οι Τούρκοι. Οι τουρκικές αρχές ήλεγξαν την ταυτότητά μου, το διαβατήριό μου, αλλά και όλα μου τα διπλωματικά ευρωπαϊκά έγγραφα. Δεν έχουν απολύτως καμία δικαιολογία, γιατί από την ώρα του εξονυχιστικού ελέγχου μέχρι την ώρα που ανακοινώθηκε ότι θα αρθεί η απαγόρευση εισόδου μου στην Τουρκία, μεσολάβησαν 6 με 7 ώρες. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι σκέφτονται οι Τούρκοι. Μπορώ όμως να σας πω ότι αυτή η πράξη ήταν μια πράξη ακραίας προκλητικότητας απέναντι όχι μόνο σε έναν Έλληνα αξιωματούχο αλλά και σε έναν Ευρωπαίο αξιωματούχο, γιατί βρισκόμουν εκεί με την ευρωπαϊκή μου ιδιότητα. Το καλύτερο από όλα, ξέρεις ποιο είναι, ότι βγαίνει ο Ιμάμογλου που είχε συνάντηση με τον Κώστα Μπακογιάννη, το ανέδειξε ο Μπακογιάννης, το πήρε την μπάσα ο Ιμάμογλου και λέει να το δω. Και επανήλθε την επόμενη μέρα και λέει ο άνθρωπος ότι κάποιοι προσπαθούν να διαταράξουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. Και τρώει ξύλο ο Ιμάμογλου από τον τουρκικό τύπο. Ο Ιμάμογλου, ο οποίος είναι το αντίπαλον δέος. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι το αντίπαλον δέος του Ερντογάν. Παίρνει την μπάσα λοιπόν και βγαίνει από την απέναντι πλευρά ο Ιμάμογλου. Και βγαίνει ο τουρκικός τύπος και τον καταχαιρίζει. Και αρχίζει και λέει, προβοκάτορας ο, πώς τον λένε, ο Τζιτζι Κώστας. Ο Ιμάμογλου, τι στάση είναι αυτή του Ιμάμογλου? Είναι δυνατόν να έχει τέτοια στάση? Τι έπρεπε να πει ο Ιμάμογλου? Να μας τα πει Ζαχάρη. Καλά του κάνανε. Βέβαια, καλά του κάνανε. Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα. Μείζον θέμα. Το οποίο έχει προκαλέσει βέβαια τεράστιο πολιτικό θέμα εδώ στην Ελλάδα. Το θέμα των παρακολουθήσεων. Είδαμε την εφημερίδα Documento να αναδεικνύει μία λίστα με 33 ονόματα που, όπως ισχυρίζεται, είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση από το λογισμικό Predator, το οποίο όμως λογίζει η εφημερίδα, σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που, όπως λέει, διαθέτει, ουσιαστικά στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή ότι το συγκεκριμένο λογισμικό, οι παρακολουθήσεις γίνονταν από το παράνομο από το συγκεκριμένο λογισμικό, από το Μέγαρο Μαξίμου. Εμφανίζει λοιπόν 33 πρόσωπα τα οποία τέθηκαν υπό παρακολούθηση και παρακολουθούνταν οι σύζυγοι, οι ίδιοι, οι επαφές τους, φίλοι τους, γραμματείς, όλα αυτά. Πάμε να δούμε μερικά από τα ονόματα, αν τα έχουμε. Για να δούμε ποιους επικαλείται το δημοσίευμα. Ο κύριος Βαξεβάνης, ο εκδότης της εφημερίδας, σήμερα θα πάει στον Άριο Πάγο και συνέχεια θα κληθεί και από την Εισαγγελία Πρωτοδικών να καταθέσει ό,τι στοιχεία διαθέτει. Έτσι, λοιπόν, ο κύριος Αλέξανδρος Διακόπουλος, ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο Αλέξης Πατέλης, ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο Παναγιώτης Αρκουμανέας, πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΗ και η σύζυγός του, η κυρία Τονοπούλου, η συνάδελφό μας. Υπάρχουν ακόμα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς,
Υπάρχουν, δεν τα έχουμε όλα σε κάρτα, ο Αντώνης ο Σαμαράς. Υπάρχει ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος εξέδωσε και ανακοίνωση που λέει επί της ουσίας ότι θεωρώ αδιανόητο να υπονοείται ότι παρακολουθούμε. Η γυναίκα του Άδωνη. Ο Άδωνης, η γυναίκα του Άδωνη. Ο Χατζηδάκης, η γυναίκα του Χατζηδάκη. Και ένα σωρό πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφοι, πολιτικοί. Από το ΣΥΡΙΖΑ και από, η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Πύρτζης, ο κύριος Παπαγελάς, διευθύντης Καθημερινής. Πρόσωπα, αθλητικοί παράγοντες. Λοιπόν, εδώ είναι από το ντοκουμέντο. Ο κύριος Χρυσοχοίδης που είχε γραφτεί και την περασμένη εβδομάδα ότι και βέβαια υπάρχει μια αποστροφή του Νίκου Δένδια, η οποία έχει μια αξία, λέει ο Δένδιας. Δεν θεωρώ, είναι αδιανόητο να υπονοείστε δύο πράγματα. Τα τηλέφωνα και οι επαφές του Υπουργού Εξωτερικών είναι σε καθεστώς ασφαλείας. Και του Κισεα. Ο Χρυσοχοίδης ήταν στο Κισεα. Εντάξει τώρα. Και άλλοι υπουργοί είναι στο Κισεα. Τα μέλη του Κισεα. Ναι, παιδί μου, το ζήτημα. Αυτό είναι ένα κατάλογο. Ναι. Ο Κώστας θα πάει σήμερα στον Τογιάκο. Θα πάει σήμερα. Okay. Δόθηκε έρευνα. Η έρευνα γίνεται με εισαγγελία πρωτοδικών. Ο κύριος Μαξεβάνης λέει: εγώ θέλω να πάω στον εισαγγελέα του Ρυπάγου. Θα πάει στον εισαγγελέα του Ρυπάγου. Μετά θα πάει να καταθέσει ό,τι στοιχεία έχει. Okay. Στην εισαγγελία πρωτοδικών. Άρα, δύο λεπτά. Άρα, αυτός πρέπει να δείξει κάποια στοιχεία, να πει προφανώς, κάτι έχω. Προφανώς. Μάρτυρες, ό,τι έχει. Ρε παιδί μου, κάτι έχει. Εγώ δεν σου λέω ότι ακόμα και αν ισχύουν αυτά, αν ισχύουν αυτά, αν τα έχει, ας πούμε, δεν μπορεί να έχει όλες τις αποδείξεις στα χέρια του. Αλλά κάποιες ενδείξεις, κάτι αυτό, κάποιες μαρτυρίες, κάτι. Κοίταξε να δεις, για να βγεις να γράψεις ότι παρακολουθείται ο πρώην Πρωθυπουργός ή παρακολουθείται ο Υπουργός Εξωτερικών. Φαντάζομαι ότι κάτι έχει, δεν το γράψει έτσι όλα. Δεν βγαίνω εγώ στη φόρα και λέω, ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Άρα, εδώ έχει μεγάλη σημασία, είπε ο ίδιος εχθές το κόκκινο ο Κώστας Μαξεβάνης, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μου ήρθε κάποιος και μου είπε πάρε μια λίστα και εγώ τη δημοσίευσα. Κάναμε έρευνα. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα προϊόν από την έρευνα αυτό, το οποίο σήμερα φαντάζομαι θα κατευθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών και θα διερευνηθεί περαιτέρω. Ερώτηση. Παρακαλώ. Εάν, μάλλον θέση. Ναι. Εάν ισχύουν αυτά. Αυτό είναι παραπάνω από απαράδεκτο. Όχι μόνο απαράδεκτο. Όλο το πακέτο. Είσαι αυτό καλά. Είναι στην δημοκρατική εκτροπή. Είναι αυτό, λοιπόν, μπράβο. Είναι δημοκρατική εκτροπή. Εάν δεν ισχύουν. Εάν δηλαδή έκατσα εγώ και βγαίνω να κατάλληλα με μια λίστα και λέω. Εσύ ο κλέαρχος παρακολουθείς. Αν δεν είναι. Ναι, τι παθαίνεις. Εσύ που ξέρεις τα. Αν δεν είναι, είναι ξεκάθαρη παραβίαση περί fake news. Υπάρχουν νομικές διατάξεις γι' αυτό. Για σπορά ψευδών ειδήσεων κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε κάτι. Εγώ κατάλαβα την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι μπορεί παρακολουθήσει να γίνονται. Λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παράνομα λογισμικά εκλοφορούν στην Ελλάδα. Εμείς, παράνομα λογισμικά εννοώ εκτός. Και ότι θα τα απαγορεύσουμε στο μέλλον. Τότε τα απαγορεύσουμε στην πρώτη ευρωπαϊκή χώρα κτλ. Άρα ενδεχομένως λειτουργούν. Το θέμα μου ας είναι άλλο. Το ένα θέμα είναι αυτό, το παράνομο λογισμικό, ποιος θα χρησιμοποιεί. Το δεύτερο θέμα μας είναι και το πιο σοβαρό. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, δημόσιοι λειτουργοί, άνθρωποι που ασπίζουν το εθνικό και το δημόσιο συμφέρον, χρησιμοποιούσαν πληροφορίες από αυτό το παράνομο λογισμικό, αυτό το λογισμικό. Αυτό είναι το ζήτημα εδώ. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Ποιο άλλο είναι. Τώρα δεν γίνεται τώρα ένα ιδιωτικό παράνομο λογισμικό να παρακολουθεί όλη την κυβέρνηση και όλη την αντιπολίτευση. Εντάξει, τι να σου πω τώρα, παιδιά. Η διασύνδεση πρέπει να φανεί. Ένα παραπάνω. Ένα παραπάνω. Αλλά τώρα ένα ιδιωτικό. Ένα τύπο που έχει καταφέρει να έχει το πρέταντορ, α πούμε. Ναι. Δεν ξέρω και πώς δουλεύουν αυτά τα πράγματα. Ούτε εγώ, αλλά πρέπει να έχει πάρα πολλά λεφτά. Αυτός. Τι νόημα έχει να παρακολουθεί, ας πούμε, τη Μανολίδου. Για να ακούει τον Άδωνη. Θέλω να πω, να ακούσει τον Άδωνη να τον κάνει τι. Από κάποιον τα χρησιμοποιεί αυτά. Γιατί τα. Προφανώς. Γιατί τα δουλειές. Ένα πράγμα. Για δουλειές παρακολουθείς ένα, ρε παιδί μου. Δύο. Εντάξει, δεν παρακολουθούσε την κυβέρνηση. Μα πρόσεξε, προφανώς. Δεν σου λέω. Τον Αρκουμανέ ή τον παρακολουθούσαν, δηλαδή. Εντάξει, για οδύ. Και. Ξέρω εγώ. Τι δηλαδή. Οδύ, τι να σου πω τώρα. Αν κάνει καλά τα εμβόλια. Όχι μόνο αυτό. Ο οδύ έχει συμβάσεις, έχει κελπνό, έχει διάφορα μέσα. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Λέω εγώ. Σε κάθε περίπτωση. Και μόνο που πλανάται αυτό το πράγμα πάνω από την ελληνική πολιτική σκηνή, έχει δίκιο ο Τσίπρας αυτό που είπε τις προηγούμενες μέρες, δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές έτσι. Όχι μόνο σε εκλογές, πουθενά δεν μπορούμε να πάμε. Μην το λες έτσι. Γιατί? Διότι αυτός ενδεχομένως να είναι δρόμος αναπόδεικτα να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Όχι, δεν το εννοώ. Αν αυτό εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν εννοώ εγώ αυτό. Δεν το ξέρω αν εννοεί αυτό. Εγώ λέω άλλο πράγμα όμως. Ότι.
δεν μπορείς να πας σε εκλογές με το να επικρεμάται, πρέπει να διαλευκανθεί άμεσα από τη δικαιοσύνη. Δεν αυτό πρέπει να διαλευκανθεί τίποτα. Πρέπει να πάει, να καταλήξει αποτέλεσμα στις δημοκρατίες. Ναι, ρε παιδί μου, μισό λεπτό, το μισό λεπτό. Ναι, πρέπει να σου πει η δικαιοσύνη, ναι ή όχι. Αν το δέχομαι ή όχι, είναι άλλο κομμάτι. Όχι, όχι, δύο λεπτά. Ξέρεις τι θα γίνει τώρα. Τι. Εάν μεν δικαιοσύνη βρει ότι πράγματι υπάρχουν αυτά, θα είναι κόλαφος, ας πούμε, θα έγινε της κακομοίρας. Λογικό. Εάν δεν βρει... Ναι, θα λένε τα κουκούλωσε. Θα πούν τα κουκούλωσε. Δεν πειράζει. Γι' αυτό άρα πάμε σε εκλογές με πρέταντορ. Κάτι πρέπει να πει η δικαιοσύνη. Να πει. Και, δηλαδή, πώς είπε η δικαιοσύνη για την Οβάρτης, λέει η δικαιοσύνη για την Οβάρτης. Λέγαν τόσα χρόνια, γράφαμε ιστορίες στον Ατάλο Μπουρμπούρου. Έρθει η δικαιοσύνη και σου λέει: δεν μου προκύπτει ότι το στήσατε, παιδιά. Μάλιστα. Σε κάποιους δεν αρέσει. Προφανώς δεν αρέσει. Έτσι δεν είναι. Είπε κανείς κουβέντα πέρα από: OK, διαφωνώ, αλλά η δικαιοσύνη κτλ. Τελεία. Έτσι πάμε. Δεν μπορούμε να πάμε αλλιώς παρακάτω. Αν υπάρχουν ενδείξεις από την άλλη πλευρά ότι θα έρθει η δικαιοσύνη να το κουκουλώσει, θα την καταγγείλουμε όλοι μαζί, παιδιά, τη δικαιοσύνη. Αλλά δεν ξέρω άλλο τρόπο εγώ. Εγώ δεν ξέρω άλλο τρόπο. Πραγματικά δηλαδή. Πάντως είναι πολύ σοβαρό θέμα, προφανώς πολύ σοβαρό θέμα. Θυμάσαι το 93 τι γινόταν με τις παρακολουθήσεις. Ε? Θυμάμαι. Το 93. Το ζήσαμε. Αυτό το πρόλαβα και εγώ. Με το Μαυρίκι. Με το Μαυρίκι που γινόταν της κακομοίρας. Δεν μπορούν να μένουν σκιές, παιδιά, στον ορίζοντα. Λοιπόν. Έχει έρθει ο κλέαρχος. Περιμένει να του ασκήσουμε κριτική ο κλέαρχος τώρα. Τώρα τι κριτική του ασκήσουμε. Αλλά δεν θα του ασκήσουμε κριτική γιατί τα επιστημονικά δεδομένα ήταν αυτά, κλέαρχε. Έτσι δεν είναι. Καλημέρα. Καλώς καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτσι είναι τα πράγματα. Τι συμβαίνει. Έτσι είναι τα πράγματα. Α, έτσι είναι τα πράγματα. Για τις υποκλοπές ή για τον καιρό. Ρε παιδί μου, απλώς να ξέρω διότι εγώ γέμισα κάτι τσουβάλια με άμμο. τα βάλα μπροστά στην πόρτα μου. Και πολύ καλά έκανες. Εγώ επιμένω ακόμη σε αυτό και πολύ καλά έκανες. Ήταν έτσι ένα κύμα προγνωστικά. Αυτά τα διαθέσιμα στοιχεία είχαμε, αυτά αναλύσαμε. Τώρα, όλα... Πλάκα, τι ακριβώς έγινε. Όλα όμως τα προγνωστικά ήταν άλλα και εν τέλει κατέληξε να είναι λίγο χαμηλότερα. Όλα τα προγνωστικά στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας είχαν μεγάλη ένταση για αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Και αν εδώ εμείς παραπονιούμαστε ας πούμε, για την Αττική, η Δυτική Ελλάδα έπεσε περισσότερο έξω. Στην Δυτική Ελλάδα δηλαδή είχαμε ακόμα μεγαλύτερες αστοχίες. Τώρα τι έγινε. Προφανώς κινήθηκε πιο αργά αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Αυτό δείξαν οι παρατηρήσεις που πήραμε σε πραγματικό χρόνο. Εξασθένησε, έχασε από την ενέργειά του, ήρθε πιο εξασθενημένο. Παρ' όλα αυτά όμως και πάλι έδωσε σε τοπικό επίπεδο μεγάλα ύψη βροχής και προς τις Κυκλάδες. 80 τόνοι λέει αναστρέμα στην Πέλα. Προς την Πέλα, βεβαίως. Και περάσαμε και τους 80 τόνους αναστρέμα. Βέβαια, πέσανε σχετικά σε μεγάλο χρονικό διάστημα αυτά τα χιλιοστά βροχή. Γι' αυτό και δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Ακριβώς. Στον αντίποδα, 80 τόνους στο στρέμα. Ακριβώς. Μιλάμε για μεγάλο όγκο νερό. Τόνους στο στρέμμα. Πολύ. Πολύ. Αυτές οι τιμές αντιστοιχούν σε βροχή που πέφτει σε διάρκεια ενός μήνα και ακόμα παραπάνω για κάποιες, για κάποιες περιοχές. Αυτό σκεφτείτε, έπεσε σε μισή ημέρα μέσα προς την περιοχή της Πέλλας. Εδώ, ας πούμε τώρα στην Αττική, είχαμε 60 τόνους αναστρέμμα στην Ευσίνα και προς τον Πειραιά. Έπεσε σε μικρό χρονικό διάστημα αυτό το νερό, γι' αυτό και είχαμε τα πλημμυρικά επεισόδια. Περισσότερο κτλ. Προς λοιπόν, την περιοχή του Σαρώνικου. Κλέαρχε, θα κάνουμε μία σύσκεψη εδώ, όπως κάνουν στην έδρα οι δικαστές που λέγαμε τη δικαιοσύνη. Είναι αθώος ο κατηγορούμενος. Όχι, ρε παιδί, δεν έφταιγε ο Κλέαρχε. Όχι, ρε παιδί, όχι, ναι, ειλικρινά δεν έχει νόημα. Αστειεύομαι. Πραγματικά όμως είχαμε αυτά τα στοιχεία και η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία, όλοι οι φορείς αναλύσαμε τα ίδια στοιχεία σχεδόν. Οπότε καταλήξαμε. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Καλύτερα να έχετε στοιχεία και να έχετε μια αστοχία προς το καλύτερο παρά προς το χειρότερο. Προς το χειρότερο. Έτσι. Είναι, βέβαια, διότι κόσμος... να έχει 100% επιτυχία σε όλα και πάντα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ο κόσμος βέβαια ταλαιπωρήθηκε. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί δεν ταλαιπωρήθηκε. Ταλαιπωρήθηκε με την έννοια ότι είναι μια μέρα που θα μπορούσε να κινηθεί ο κόσμος. Και φοβήθηκε. Καλά, δεν τον βάλατε και φυλάκι, ρε Σικλέα. Όχι, δεν αφήναν τα παιδιά να βγουν έξω. Είχαμε τέτοια. Όταν όμως εργάζεσαι 5 μέρες την εβδομάδα και 6 μέρες περιμένεις μια Κυριακή για να μπορέσει και αυτό είναι αλήθεια. Πράγματι, ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε από αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορούσαμε όμως να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που μας δίναν τα προγνωστικά στοιχεία. Αυτά είχαμε στη διάθεσή μας. Αυτά και τα εργαλεία. Αυτά προχωρήσαμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Υπάρχουν βέβαια πάντα κάποια πρωτόκολλα. Τώρα τι γίνεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά, πάμε να δούμε την εξέλιξη και για τις επόμενες ώρες. Η εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου δείχνει ότι το κύμα κακοκαιρίας έχει κινηθεί προς την περιοχή του Καστελόριζου, δηλαδή προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Εκεί έχουμε τώρα κάποιες βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Θα εξασθενήσουν βέβαια και τα φαινόμενα αυτά καθώς θα περνούν οι ώρες. Ένα άλλο μέτωπο τώρα που βλέπουμε εδώ προς την περιοχή των Κυκλάδων έχει αρχίσει σιγά σιγά και υποχωρεί, γιατί μπαίνει και ο βοριάς, γίνεται πιο ευσταθής η ατμόσφαιρα. Γενικά δεν αναμένουμε σήμερα ακραία καιρικά φαινόμενα, αν εξαιρέσουμε τον πιο νοτιοανατολικό θαλάσσιο άκρο της χώρας μας, που μπορεί μέχρι και το μεσημέρι να έχουμε σε τοπικό επίπεδο κάποια έτσι προβλήματα. Γι' αυτό και έχουμε και μια σύσκεψη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Γι' αυτό εδώ το μέτωπο των καταιγίδων. Εκεί τι είναι εδώ, στο Καστελόριζο. Προς το Καστελόριζο, ναι. Και εκεί λοιπόν η περιοχή θέλει μια προσοχή μέχρι και το μεσημεράκι. Συνέχεια θα αρχίσει να υποχωρεί η κατάσταση. Και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά στον επόμενο μας χάρτη. Βλέπετε
Λέω το βαρομετρικό πανελό. Η ΕΒΑ είναι αυτό που ονομάστηκε από την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Εκεί βρίσκεται σιγά, εκεί μάλλον θα βρεθεί αυτό το βαρομετρικό χαμηλό τις επόμενες ώρες. Και πλέον η χώρα μας βλέπετε ότι καθαρίζει από τους χρωματισμούς. Έχουμε απουσία χρωμάτων που πάμε έτσι σε πιο ήπιες καιρικές καταστάσεις. Να τα δούμε τώρα στον επόμενό μας χάρτη. Ανατολική και νότια Ελλάδα μέχρι και το μεσημέρι άστατος ο καιρός, πρόσκαιρες μπόρες ή και καταιγίδες κυρίως στα πιο νοτιοανατολικά τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι γυρίζουν σε βοριάδες σιγά σιγά από το Ιόνιο προς το Αιγαίο με τοπικά ισχυρές εντάσεις. Βλέπετε ιδιαίτερα εδώ μέσα στο Αιγαίο θα φτάνουμε τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία έχει σημειώσει μία πτώση. Είμαστε κοντά στους 20. Στην Κρήτη θα ρίξει πολύ. Όχι, όχι, δεν θα βρέξει πολύ στην Κρήτη. Λίγα πράγματα. Πάμε να δούμε και για την περιοχή της Αττικής. Κάποιες μπόρες μέχρι και νωρίς το μεσημέρι στα ανατολικά και βόρεια. Μικρή όμως η πιθανότητα. Mm-hmm. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει γρήγορα στις περισσότερες περιοχές του νομού. Ο ισχυρός βοριάς κυρίως προς τον νότιο βοηκό. Υδράργυρος 20-21 βαθμούς. Κοντά στα φυσιολογικά δηλαδή για την εποχή επίπεδα. Και λίγο πιο βόρεια για τη Θεσσαλονίκη μας. Κάποιες συννεφιές τώρα νωρίς το πρωί, ίσως εδώ προς τη Χαλκιδική. Συναντήσουμε κάποιες έτσι μεμονωμένες βροχοπτώσεις, όχι κάτι το αξιόλογο. Βοριαδάκι σιγά σιγά στο Θερμαϊκό. Θερμοκρασία και εδώ κοντά στους 20 με 21 βαθμούς. Και να δούμε και την αυριανή ημέρα γρήγορα. Απουσία χρωματισμών, καλό σχεδιασμό. Θα είναι μια καλή εβδομάδα αυτή που ανοίγεται μπροστά μας μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή. Παρά θα έχουμε το βοριαδάκι μέσα στο Αιγαίο και θα κάνει λίγο ψύχρα. Την νύχτα και νωρίς το πρωί. Τώρα το Σαββατοκύριακο. Της εποχής, πολύ σωστά. Της εποχής αυτή λοιπόν η ψύχρα. Το Σαββατοκύριακο δείχνει να κατεβαίνει μια πιο ψυχρή αέρια μάζα. Θα το παρακολουθήσουμε βέβαια. Θα πέσει περισσότερο θερμοκρασία και ίσως μας έρθουν και πάλι κάποιες βροχές. Δεν φαίνεται όμως να είναι ακραίες. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κλέρχε. Εντάξει. Την καλημέρα μας. Τη γλιτώσατε αυτή τη φορά. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου. Είμαστε, πρέπει να είμαστε επίγειοι. Η επιστήμη είναι με δεδομένα. Τα δεδομένα μεταβάλλονται κάποια στιγμή. Οπα. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον τύπο. Τι να λέει δούμε και τον ντέρμπι. Είχαμε. Το ντέρμπι. Στο 98, 103, ξέρω εγώ. Και τα λοιπά. Υπήρξε ισοφάρισης. Υπήρξε ισοφάρισης εκεί. Τι να κάνουμε. Στο ΒΑΡ το είδανε στο ΒΑΡ. Το είδανε στο ΒΑΡ. Άμα το είδανε στο ΒΑΡ, το είδανε στο ΒΑΡ, το είδανε. Λοιπόν, υπόθεση, όπα εδώ, υπόθεση υποκλοπών, άπλετο φως τώρα, γιατί αντί να δώσει λύσεις στο κέντρο, παίζουν κρυφτό τα παράκεντρα, που παραπέμπουν λίστες, μεσάζουν στα παράνομα λογισμικά, τα εμπλεκόμενα συμφέροντα που δεν είναι μόνο πολιτικά, αλλά και ιδιωτικά, η τρικυμία προκάλεσε δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων φαίνεται να τελούν υπό παρακολούθηση. Χαμός γίνεται πάντως. Ναι. Με αυτό το θέμα έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις πλέον. Mm. Να δούμε τι στοιχεία υπάρχουν. Σήμερα θα δώσει συνέντευξη ο Πρωθυπουργός, τον Νίκο του Χατζηνικολάου. Ναι, okay. Να δούμε τι θα πει και το βράδυ. Φαντάζομαι δεν ήταν προγραμματισμένη. Να δούμε ποιες είναι οι απαντήσεις, πώς τοποθετεί την κυβέρνηση επισήμως πλέον. Λοιπόν, πολυκατοικίες, όλα όσα πρέπει να ξέρουν διαχειριστές και ένοικοι. Η Πενσιλβάνια θα κρίνει την γερουσία. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Νέα δεδομένα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Το Μαξίμου σε πανικό. Η λίστα μετά τα 33 ονόματα υπό παρακολούθηση από το Predator K την κυβέρνηση. Σαμαράς Δένδιας Γεωργιάδης, Γεροβασίλη Χατζηδάκης και Χίλιας Παπαχελάς ανάμεσα στα ονόματα που δημοσίευσε το ντοκουμέντο. Σύγχυση και αμηχανία στο πρωθυπουργικό περιβάλλον. Αντιφατική, λέει, απάντησε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Απ' τη μια ζητά τη διεξαγωγή, διεξοδική διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές των αποκαλύψεων και απ' την άλλη καταγγέλει τον εκδότη της εφημερίδας ως συκοφάντη από τον κύριο Οικονόμου η ανακοίνωση του Σαββάτου. Λοιπόν, αναδρομικά για 5 κατηγορίες συνταξιούχων, λέει ο ελεύθερος τύπος. Επιστροφές 11 μηνών, επιπλέον σύνταξη για όσους βγήκαν με fast track, πακέτο αυξήσεων 2 δόσεις κλπ. Εδώ πέρα καταδίκη της Τουρκίας για τον μπλόκο στο Τζιτζι Κώστα. Εδώ θα έχει διορθώσει και τον μπλόκο. Καλάθι νοικοκυριού διορθώσει σε ταμπέλες προϊόντα για διαβητικούς. Για βητικούς που το έχεις πει, θυμάσαι εσύ το έχεις πει. Ναι, το άκουσα και εγώ. Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, αλλά αναδείχτηκε το θέμα. Λοιπόν, δημοκρατία. Επίσης ένα άλλο θέμα που ανέδειξε εδώ το Open. Θα αυξηθούν κατά τη λέει τα επιτόκια καταθέσεων. Ναι. Βέβαια 0,10 έως 0,20. Πλουτίσαμε, παιδιά, πλουτίσαμε. Δόξα το πανηγυρίζει ο Παναγιώτης. Λοιπόν, δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης όμηρος του παρακράτους του. Εκβιασμός, λέει η εφημερίδα. Ο Μαρινάκης χρησιμοποιεί τον Ολυμπιακό για να αποδομήσει τον Πρωθυπουργό. Πολεμικές δηλώσεις Βρέτζου συνέδεσε το πρωτάθλημα με το Μαξίμου. Χθες το βράδυ, αυτά μετά το μάτς στη Λεωφόρο, το ντέρμπι. Ο παράνομος και αντιδημοκρατικός μηχανισμός που έστεισε εντός του Μαξίμου να παρακολουθεί και να εκβιάζει κυβερνητικά στελέχη, πολιτικούς αντιπάλους και επιχειρηματίες στρέφεται εναντίον του δημιουργού του, λέει η εφημερίδα. Ευρωυποκρισία, δήλωσαν συμπαράσταση στο Τζιτζι Κώστα, αλλά η Ευρωμεσογειακή Συνέλευση διεξήχθη, λέει η εφημερίδα. Να. Λοιπόν, εστία. Ο αδελφοκτόνος πόλεμος στη Νέα Δημοκρατία και η σιωπή των κορυφαίων υπουργών της.
αμηχανία στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, των οποίων τα τηλέφωνα όπως και των συζύγων τους παρακολουθούντος σύμφωνα με δημοσίευμα. Η αλήθεια είναι ότι οι δηλώσεις υπήρξαν από τον Δένδια και τον Γεωργιάδη. Λέει ο Γεωργιάδης εχθές. Ναι. Σιγά λέει, μην κάνετε και ασχολείται ο Πρωθυπουργός να παρακολουθεί την Ευγενία και την, και την Πόπη, την γυναίκα του Χατζηδάκη. Ήταν η μόνη δημόσια παρέμβαση που διάβασα εγώ μαζί με τον κύριο Δένδια. Κόντρα νιούς. Τα σκάνδαλα αποσταθεροποιούν την κυβέρνηση και βυθίζουν στην εσωστρέφεια τη Νέα Δημοκρατία. Δελτίο θυέλης για το Μαξίμου. Κορυφαίοι υπουργοί απαιτούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Ξαναλέω, θα απαντήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα συνέντευξε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, εσπρέσο. Τρίτο πρόσωπο στο γάμο της Θεοδοσίου. Όχι, ρε φίλε. Ποια είναι αυτή? Είναι τραγουδίστρια. Που οδήγησε τραγουδίστρια. Η παράλληλη σχέση του συζύγου της που οδήγησε την τραγουδίστρια στο διαζύγιο. Νέα σελίδα στη ζωή της εντυπωσιακής ξανθιάς που δηλώνει φουλ ερωτευμένη. Μπράβο, τη κορίτσια να το ζήσει. Εδώ. Ευχή σου. Αμόρε μη, ο γαμπρό στη Ρώμη, ο μπλιάζει με ψυχή. Μπράβο, να ζήσουν τα παιδιά. Να ζήσουν και να είναι καλά. Λοιπόν. Στη Ρώμη υπάρχει μια εκκλησία ορθόδοξη στη Ρώμη, πάρα πολύ ωραία πρέπει να σου πω. Ναι, ο πατήρ Σιμεών εκεί είναι. Ένα εξαίρετο ιερέα. Α, ξέρει λοιπόν, και τον παπά. Παντρεύτηκε ένα φίλο μου εκεί. Γιατί πάει και παντρεύονται στη Ρώμη, ενώ μπορούν να παντρευτούν στην Αθήνα? Ο φίλος μου είναι Ιταλοαναθρεμένος. Έχει σπουδάσει στην Ιταλία. Και εντάξει, άμα παίρνει Ιταλίδα. Okay. Όχι, δεν πήρε Ιταλίδα. Ελληνίδα πήρε. Αλλά έχει σπουδάσει στη Ρώμη, στην Ιταλία. Λοιπόν, Star Press. Σάλος Θεσσαλονίκη με συμμορία Πάμπλου των γόνων καλών οικογενειών. Χρυσή κληρονόμη εκβιαστές. Τι λέτε, ρε παιδιά? Πώς τα καλά παιδιά από το Πανόραμα χρηματοδοτούν με τοκοκλειφία και απαγωγές τη χλιδά τη ζωή του? Τι λέτε τώρα? Ναι. Λοιπόν, αυτά. Η βιομηχανία να βάλει πλάτη στο καλάθι του νοικοκυριού, λέει, είναι αυτεμπορική. Συνέντευξη του κ. Παπαθανάση. Οικονομία και πληθωρισμός κλείνουν την κάλπη στις ΗΠΑ. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Ναι, ναι. Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, γιατί αφορούν και την Ελλάδα. Okay. Το θέμα της γερουσίας, αν θα έχει το πάνω χέρι, αν ο Μενέντες θα έχει το πάνω χέρι, βασικό για μας. Μέτρο Σπορτ, τριάδα ενίσχυσης, λέει, Στέβαν Σβάμπ. Να παίξουμε πάντα, παίζουμε πάντα όπως το πρώτο ημίχρονο με τον μπας. Και θύελα αντιδράσεων για την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ για την αστυνομική βαρβαρότητα σε βάρος των οπαδών του Άρη στο Περιστέρι κατά την αποχώρησή τους. Ξήλωσε ο Θεοδωρικάκος, μετέθεσε τον επικεφαλής εκεί. Που φαίνεται στην κάμερα των ΜΑΤ. ΜΑΤ. ΜΑΤ νομίζω είναι, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, η αστυνομική δύναμη που ήταν παρούσα εκεί. Λοιπόν. Το φασιστικό κράτος παρακράτος στο μεγαλείο του, έξαλλη στον Ολυμπιακό μετά το έγκλημα στη Λεωφόρο, πρώτες αποχώρησε από το πρωτάθλημα. Βρέτζος στην κυβέρνηση για τρία ολόκληρα χρόνια λειτουργούσε ένα καθεστώς παρανομίας και υποκλοπών με παρακλάδια στο οργανωμένο έγκλημα και έδρα το Μαξίμου, με πρωταγωνιστή τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τη βρώμικη λαθρέα ποινική παρέα του. Λοιπόν. Βαριά πράγματα. Να τα δούμε. Ναι. Να τα δούμε. Βαριές κουβέντες. Να δούμε. Καραστημένος ο διαιτητής, στημένη η ΕΠΟ. Εξοικειώνουμε όσα έγιναν στον τέρμι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης που ανήκειλε τη λήψη αποφάσεων. Λοιπόν, πάμε στη Live Sport. Μισός τίτλος λέει, τεράστιο γκολ. Ο Παναθηναϊκός βρήκε πέναλτι λύτρωση 1-1 στο 103 με το Σπόραρ από το έγκλημα του Άβυλα και κράτησε το συν 10 από τον εξαιρετικό Ολυμπιακό που έφτασε μια μανάσα από το διπλό. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είστε είδε στημένο διαιτητή και σφαγή. Αστιότητες Βρέτζου για αποχώρηση Ολυμπιακού από το πρωτάθλημα και επίθεση στην κυβέρνηση. Λέει η Live Sport. Λοιπόν. Κολυμπάν στο Βούρκο. Αντίο αλητία. Κλοπή από τον άθλιο Δανό. Σας αφήνουμε στη βρώμα σας. Το στήσιμο του αιώνα. Ναι, εντάξει. Οργή, άστραψη και βρέτηξε ο Μαρινάκης του Ρέντι κλπ. Λοιπόν. Ναι. Πάμε στην ώρα, αθλητική ώρα της Δευτέρας. Χάθηκε μεγάλη ευκαιρία, αλλά προχωράμε. Τεράστιες ευκαιρίες, λέει η Χασιά. Εκπροηγήθηκε με πέναλτι του Άμραμπατ στο 52, αλλά σοφαρίστηκε από κόντρα πάνω στο πόδι του Τζαβέλα για το 1-1 του Αστέρα ΑΕΚ. Αυτό εδώ πέρα, αυτό λέει. Έπρεπε να κερδίσει πικρό 1-1 στη Λεωφόρο από απαρισκεψία του Αβιλά. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τα αθλητικά όμως, να δούμε τα γκολ, να δούμε τα παρασκήνια, να τα δούμε όλα. Καλημέρα σας, αγαπητέ κύριε συνάδελφε. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Μια διόρθωση, βαϊκά, είναι ο Άβυλα. Ο Άβυλα, ο καημένος εδώ. Εκεί να χαλάσουμε εδώ πέρα. Είδες τώρα. Εδώ έχει στηθεί ολόκληρο αυτό. Φυρί, φυρί για τεστ, να μας βάλει τεστ, θα προειδοποιείτε το πας. Σε αθλητικά ό,τι θέλει. Λοιπόν, η
αλήθεια εντός αγωνιστικού χώρου χθες στο ντέρμπι ήταν ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Μια εικόνα που δεν περιμέναμε βάσει τη εικόνα των ομάδων στα προηγούμενα παιχνίδια. Άγγιζε την νίκη, αλλά με αυτό το χαζό πέναλτι του Άβυλα στο τέλος έχασε την ευκαιρία να βάλει φωτιά και στο πρωτάθλημα, γιατί θα έπεφτε η διαφορά στους 7 βαθμούς, ενώ τώρα παρέμεινε στους 10. Νομίζω το καλύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού φέτος. Ναι, σίγουρα. Από όσο έχω παρακολουθήσει. Δεδομένα και πολύ καλή δουλειά από τον Μίτσελ. Φάνηκε ότι έχει προετοιμαστεί πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Σιγά-σιγά φαίνεται τους μαζί. Παρότι είχε και Ευρώπη την Πέμπτη, ενώ ο Παναθηναϊκός όλη την εβδομάδα προετοιμαζόταν για αυτό το παιχνίδι. Πολλές ευκαιρίες του Ολυμπιακού ήταν καλύτερος. Μία πολύ κλασική εδώ από λάθος του Ολυμπιακού με τον Σπόραρ στο 79. Καθοριστικός ο Παπασταθόπουλος που το πανηγυρίζει πολύ και. Λογικό, γιατί είναι πολύ μεγάλη η επέμβασή του. Για να φτάσουμε στη φάση του 84ου λεπτού, σέντρα από τον Μιραίο στη συνέχεια Άβυλα. Ο Ελαραμπή δεν ξέρω κατά πόσο θέλει να κάνει πάσα. Πάντως βγαίνει εξαιρετικά. Ο Μπιέλ στην κίνηση, πάρα πολύ ωραίο το σουτ. Έχει και τη βοήθεια της τύχης. Βρίσκει μπάλα πάνω στο Μάγνουσον. Αλλάζει η πορεία της. Νομίζω θα το έβγαζε ο Μπρινιόλι αν δεν υπήρχε αυτή η κόντρα την τελευταία στιγμή. Θα το δούμε και στο replay. Πολύ καλό τερματοφύλακα ο Ιταλός. Πήγε πάρα πολύ καλά χθες ο Μπρινιόλι, είναι η αλήθεια, και δεν έχει κάποιο πρόβλημα μέχρι στιγμή σεζόν. Έχει πάει πάρα πολύ καλά και έχει βοηθήσει τον Μάγνουσον. Κοίτα τώρα. Στο 96 και 12. Κάνει αυτή την κίνηση που είναι συνηθισμένη, η αλήθεια είναι, για αμυντικό Άβυλα. Απλά έχει την ατυχία τώρα να βρει τον Ιωαννίδη στο στήθος. Είναι και οριακά μέσα στην περιοχή. Δίνει φάουλ στην αρχή ο διαιτητής, ο Κέλετ, ο Δανός. Ο Βάρ του λέει ότι οριακά είναι πάνω στη γραμμή. Άρα έχουμε πέναλτι. Πάει και το βλέπει κιόλας για να μειωθούν οι αντιδράσεις. Και λοιπά. Βλέπουμε ότι πατάνε πάνω στη γραμμή οι δύο. Άρα το πόδι που είναι πιο μπροστά, το σώμα πιο πίσω, είναι εντός περιοχής. Ήταν ή δεν ήταν. Θα σου πω εγώ. Θέλω τη γνώμη σας, ναι. Εγώ θα σου πω ότι πιστεύω. Αφού το δίνεις, το θέμα είναι να μην το δώσεις. Σωστά. Αφού το δίνεις, είναι πέναλτι. Γιατί είναι μέσα. Ακριβώς. Άπαξ και δίνει το φάουλ. Έχει άμα είναι στην περιοχή, είναι πέναλτι. Μπορούσε να το αφήσει. Μπορούσε να μην το δώσει. Θα μπορούσε. Με το γράμμα του νόμου είναι φάουλ, άρα και πέναλτι. Αλλά εντάξει, φυσικά είναι φάσεις που η αλήθεια είναι ότι γίνονται στο παιχνίδι, αλλά αφού το έδωσε, είναι τέτοιο. Από εκεί πέρα έχουμε τις αντιδράσεις, όπως είπαμε, για τον Ολυμπιακό, για τη διαιτησία και αυτά. Υπάρχουν φωνές από τον Γιάννη Βρέτζο, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ολυμπιακού, ακόμα και για αποχώρηση από το πρωτάθλημα. Yeah. Ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνέχεια σε δηλώσεις του είπε ότι θα το εξετάσουν και θα επίκειται Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, που θα ακούσει και τον κόσμο, όπως ανέφερε, για να δουν τι θα κάνουν. Εντάξει, δεν νομίζω εγώ θα φτάσουμε σε τέτοιες ακραίες αντιδράσεις. Ωστόσο, θα φανεί δύο αγωνιστικές μήνα, να πούμε, για τη διακοπή με το Μουντιάλ. Τετάρτη τώρα και την Κυριακή, για να έχει διακοπή για το Μουντιάλ και να τελειώσει ο πρώτος γύρος. Πάμε και στο άλλο χθεσινό παιχνίδι στην ΑΕΚ με τον Αστέρα. Η ΑΕΚ ήταν στο μείον 6 από τον Παναθηναϊκό και έψαχνε την πρώτη απώλειά του για να πλησιάσει, αλλά δεν τα κατάφερε. Έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα. Σε αυτήν εδώ τη φάση έχει πολύ άσχημο τραυματισμό Ηλίασον. Φόβοι ακόμη και για κάταφα. Το διαβάσατε και νωρίτερα στον Αστράγαλο. Σήμερα θα υπάρξει οριστική διάγνωση. Δεν μπορούσε να το πατήσει με τίποτα. Από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ φέτος, με 5 ασίστ στη σεζόν. Προηγήθηκε η ΑΕΚ και εκεί φάνηκε ότι θα μπορούσε να ξεκλειδώσει το παιχνίδι. Κερδίζει πολύ έξυπνα ο Γκατσίνοβιτς το πέναλτι από τον Καρμόνα στο 50 λεπτό. Το αξιοποιεί από την εκτέλεση και την παράβαση που επέδειξε ο Φωτιάς. Θα τη δούμε και στο replay. Τον βρίσκει λίγο άσχημα εκεί στο χαμηλά στον Αστράγαλο. Το κερδίζει έξυπνα και ο Σέρβος έχει πάρει ένα αντίστοιχο και στο μάτς με τον Λεβαδιακό. Στο 52 ο Άμραμπατ αναλαμβάνει την εκτέλεση και νικά τον Παπαδόπουλο για το 0-1. Εκεί φαίνεται ότι η ΑΕΚ καταφέρει να ξεκλειδώσει το παιχνίδι, αλλά έχει απουσίες στην άμυνα. Της έλειπαν τα βασικά του στόπερ και ο Βίντα και ο Μουκουντή. Και με Τζαβέλα και Μίτογλου είχε πρόβλημα στη συνέχεια. Χάνει και μια μεγάλη ευκαιρία ενδιάμεσα. Έχει πάρα πολλές γενικά φάσεις η ΑΕΚ. 20 τελικές. Πάντα είναι πολύ παραγωγική, αλλά δεν είναι αποτελεσματική. Δηλαδή δυσκολεύεται να τις μετουσιώσει σε γκολ. Και εδώ, σε μια φάση όπου ο Τζαβέλας χάνει τον προσωπικό του αντίπαλο, 1-1 με τον Ρεγκής. Και όχι μόνο τον χάνει, αλλά θα δούμε ότι η καθυστερημένη παρέμβασή του φέρνει κόντρα, η μπάλα πάει πάνω στον Αθανασιάδη, αλλάζει την πορεία της και ισοφαρίζει ο Αστέρας. 1-1 η ΑΕΚ. Απόλυτα ίδια βαθμολογία σχέση με πριν την αγωνιστική. Μείον 6 η ΑΕΚ, μείον 10 ο Ολυμπιακός. 4 βαθμοί μεταξύ τους απόσταση στις ομάδες που βρίσκονται στα ψηλά. Πάμε και στα διεθνή, γιατί είχαμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια χθες και ντέρμπι στην Αγγλία. Το ξεκίνημα του αγώνα στο 12ο λεπτό από πάσα του Ντάρουιν Νούνιες. Δεν είχε ξύλο. 0-2, πολύ σημαντικό προβάδισμα. Δεν πιάνει καλά την κεφαλιά εδώ. Ωραία, Dyer, του κάνε, που θέλει να την κλείσει. Τέλεια. Πιάνει με τον Τότεναμ. Τελικό σκορ 1-2. Πάμε και στην Ιταλία, όπου είχαμε επίσης ντέρμπι. Και εκεί, Juventus Inter, τον Τέλιολι για το 2-0 στο 85ο λεπτό. Η Juventus μεγάλη νικήτρια, Γιεζιρού, που έδωσε την νίκη στο 81ο λεπτό. Ο Ζιρού Γάλλος, ο Ζιρού.
Είχε και κάρτα, έβγαλε τη φανέλα, δεύτερη κόκκινη. Να σας αφήσω με Μαρία Σάκαρη, η οποία έπαιζε χθες στα ημιτελικά του WTA Finals και δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε από την Καρολίν Γκαρσία με 2-0 σετ, 6-3 και 6-2 και αποχαιρέτησε τον μεγάλο τελικό. Δεν θα μπορέσει να δώσει το παρόν εκεί και να διεκδικήσει τον τίτλο κόντρα στην Σεπαρένκα. Ήταν με 2-0 για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια από τη Γαλλίδα νούμερο 6 στον κόσμο. Είναι επειδή έχει αδυνατήσει, να ξέρεις. Ναι, έχει αδυνατήσει το. Γι' αυτό. Α, δεν το βλέπεις. Πήγε πολύ καλά όμως. Καλά, ναι, καλά. Πήγε καλά και δεν είχε ήττα. Δεν είχε πάει, κάνει πολύ καλή πορεία. Αλλά χθες, ξέρεις, ένα μάτσο θέλει. Να σου πω, χάσουν και κερδίσουν, κονομάνε. Ναι, ναι, ναι. Ρωτάω, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και, πολύ, και πολύ καλά ποσά. Το τένις είναι από τα πιο ακριβοπληρωμένα αθλήματα. Γι' αυτό παίζω κι εγώ, για να ξέρεις. Κάποια στιγμή. Δηλαδή πόσο παίρνουν, ρε παιδί μου. Ανάλογα το τουρνουά. Τώρα νικητές σε Grand Slam είναι για εκατομμύρια. Ας είναι τους νικητές, ναι, με νικητές. Και ο δεύτερος είναι 500. Εγώ λέω για τον άλλο που παίζει. Και μπορεί να πάρει και 500.000. Σε μια πορεία μέχρι τους ημιτελικούς είναι 500.000 νομίζω από τα στάνταρ. Είναι... Δεν είναι στάνταρ βέβαια, κάθε διοργάνωση έχει ανάλογα και την είναι κατάταξη και σπορ, την βαρύτητα. Έτσι. Ναι, είναι πολύ ακριβώς. Είναι ολόκληρο team πίσω. Πόσο κάνει τα μπαλάκια δηλαδή. Και πολύ χωρίς. Τα μπαλάκια είναι αναλόγω. 3-3 τα πουλάνε σε κάτι μακρινό εκεί στη θάλασσα. Τρία μπαλάκια, πόσο. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Ας μείνουμε εντάξει, εκεί. Εντάξει, άσε με το να κάνω. Είναι ακριβώς. Είναι ολόκληρο τίμα από πίσω, να ξέρεις. Ολόκληρη ομάδα από πίσω. Αλλά είναι ακριβώς πληρωμένο, βέβαια. Λοιπόν. Εντάξει. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν. Ένα Toyota Yaris σας δίνουμε, έκδοση Active, 1000 κυβικά, 72 άλογα, 16.000 η αξία του. Ναι, ναι. Βραβευμένο αυτοκίνητο του 21. Εξαιρετικές κριτικές για τη σχεδίαση, για τις επιδόσεις, την ασφάλεια και τον εξοπλισμό. Στο 14-9-9-9 παρακαλώ. Λοιπόν, διεκδικήστε επίσης μία δωροεπιταγή 1.000 ευρώ από τη μεγάλη ελληνική εταιρεία Alpha Good Group για να την εξαργυρώσετε σε προϊόντα ξύλου που παράγει η εταιρεία, όπως εσωτερικές πόρτες, μπριγκέτες, πάγκους και άλλα προϊόντα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου στην Ελλάδα και μια σημαντική εξαγωγική δύναμη με προϊόντα οικολογικά και πιστοποιημένα. Πληροφορία στο alphagood.gr και στο 8017-00-7273 και διεκδικήστε το δώρο στέλνοντας μήνυμα στο 14999 ή τηλεφωνώντας το ίδιο νούμερο για να το διεκδικήσετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να ανοίξουμε... Καλώς τον κύριο Ναύαρχο. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, Ναύαρχε. Ο κύριος Φενέκος. Ο κύριος Φενέκος. Πάμε λοιπόν, να δούμε... Για να δούμε εδώ πέρα τις αγαπητές συναδέλφες σήμερα, σε τι κατάσταση είναι. Σε εξαιρετικές. Εξαιρετική. Λοιπόν. Δεν βλέπω κάτι. Καλημέρα. Δεν βλέπεις, δεν βλέπεις. Καλημέρα. Εξαιρετική. Η κυρία Τασούλη. Η κυρία Τασούλη με τέσσερα κουμπιά εδώ. Μ' αρέσει το στυλ της Τασούλη εμένα αυτό. Ναι, η Ζαχαράκη σήμερα. Τίποτε. Η Ζαχαράκη σήμερα. Δεν βλέπω αξεσουάρ. Δεν μπορεί η Ζαχαράκη σήμερα. Είχε θέματα. Καταρχήν έβγαλε αποκλειστικό θεματάρα. Βεβαίως. Θεματάρα η Ζαχαράκη, να το πούμε αυτό. Με τη δήλωση και του Ιμάμογλου και του Μπακογιάννη, όπου ουσιαστικά το πολιτικό θέμα και στην Ελλάδα βέβαια, αλλά και στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, είναι το θέμα Ιμάμογλου Τζιτζικώστα Μαρία. Ναι, και ειδικά Ιμάμογλου. Ναι. Γιατί δηλαδή... βρήκαν την ευκαιρία εδώ ο φιλοκυβερνητικός τύπος βεβαίως να πει, να κατηγορήσει ούτε λίγο ούτε πολύ τον Ιμάμογλου για εθνική μειοδοσία, ότι πήγε με, ότι στήριξε μάλλον τον εχθρό, στήριξε τον προβοκάτορα όπως τον ονόμασαν χθες, τον Απόστολο Τζιτζικώστα, επειδή είπε το αυτονόητο, είπε ότι τέτοια πράγματα δεν είναι δυνατόν να γίνονται, διαταράσσουν τις σχέσεις και των δύο χωρών και γενικότερα επικρατεί ένα κλίμα περίεργο. Τώρα να αποκλείεις να μην μπαίνει κάποιος στην Ελλάδα ή να μην μπαίνει κάποιος στην Τουρκία είναι αυτό που είπε ο Ιμάμογλου, είναι απαράδεκτο, είναι φυσικά απαράδεκτο. Έτσι βρήκε για μια ευκαιρία μάλλον ο Ιμάμογλου. Συγγνώμη, μισό λεπτό, δύο λεπτά, να τα πάρουμε ένα-ένα. Γιατί οι Τούρκοι λένε, οι φιλοκυβερνητικοί λένε τον Τζιτζικώστα προβοκάτορα. Γιατί ένα θέμα λέει των 20 λεπτών, το οποίο λύθηκε 20 λεπτά λένε οι Τούρκοι, μέσα σε 20 λεπτά, το έκανε σοου. Α, μάλιστα. Δηλαδή ήθελε να προκαλέσει.
πήγε στην Τουρκία για να προκαλέσει ο κ. Τζικώστας. Ή τον 20 λεπτών. Εδώ τον είχαν 7 ώρες τον άνθρωπο. Ακριβώς, ναι. Αυτό ακριβώς. Αλλά εδώ οι τουρκικές αρχές λένε τα δικά τους φυσικά. Λένε άλλο πράγμα. Και μάλιστα σήμερα η εφημερίδα Αξάμ, να πω πάλι, ναι, επειδή επανέρχεται, χθες τον είπε προβοκάτορα, ναι, τον κύριο Τζιτζικώστα. Σήμερα λοιπόν επανέρχεται και με έναν τίτλο «Πάρε τον έναν, χτύπα τον άλλον», ουσιαστικά καταφέρεται εναντίον πάλι του Ιμάμογλου και λέει ότι ο Ιμάμογλου πήρε θέση υπέρ της Αθήνας στο σοου που έγινε στη Σμύρνη, και στήριξε τον Έλληνα πολιτικό που έκανε σοου επειδή τον καθυστέρησαν 20 λεπτά στο τελωνείο της Σμύρνης. Αυτή είναι η θέση εδώ. Και μάλιστα χλεβάζει, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο και τον Ιμάμογλου από τη χθεσινή ομιλία που έγινε εδώ στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των δύο δημάρχων. Λέει ότι ο Μπακογιάννης, ο Κώστας Μπακογιάννης, ο δήμαρχος Αθηναίων, στεναχωρήθηκε και παράλληλα στεναχωρήθηκε και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης. Και υπήρξε μία αλληλεγγύη μεταξύ των δημάρχων. Πάντως η αλήθεια είναι χθες ότι αυτό που είδα με τα μηνύματα που έδωσαν οι δύο δήμαρχοι στην Κωνσταντινούπολη είναι ότι σε άλλο επίπεδο, σε χαμηλότερο από κυβερνητικό επίπεδο, σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο, οι δήμαρχοι έχουν μία άλλη πολιτική προσέγγιση όσον αφορά τα, ναι, ελληνοτουρκικά, ναι, και όσον αφορά την αντιμετώπιση κάποιες κατάστασης. Πάντως το ανέβασε πολύ η ελληνική πλευρά το θέμα, Αλεξία. Είδαμε τον Νίκο Δέντια να πηγαίνει ο ίδιος με το κυβερνητικό αεροσκάφος εκεί και θα έχει συνέχεια, όπως καταλαβαίνουμε. Ναι, ασφαλώς σίγουρα δεν ήταν μόνο 20 λεπτά που λέει η τουρκική πλευρά, διότι ο κύριος Τζιτζικώστας, με το που έφτασε στη Σμύρνη και ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια, ήταν διαρκώς σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Νίκο Δένδια, ο οποίος υπουργός εξωτερικών ήταν στο Αμπου Ντάμπι εκείνη την ώρα. Και μετά από 6 ώρες, λοιπόν, όταν τελείωσε αυτό και είπαν οι τουρκικές αρχές στον κύριο Τζιτζικώστα ότι εντάξει, μπορείτε να φύγετε, χωρίς να του ζητήσουν ούτε μία συγγνώμη, τίποτα, ότι μπορείτε, εντάξει, μπορείτε να περάσετε. Ο κύριος Τζιτζικώστας πήρε τηλέφωνο τον κύριο Δένδια και του είπε: «Τώρα θα φύγω, δεν θέλω να καθίσω λεπτό άλλο στη Σμύρνη μετά από όλο αυτό». Και ο κύριος Δένδιας του είπε ότι επειδή εγώ αναχωρώ από τα Εμιράτα, έρχομαι να σε πάρω. Ήταν τόσο μεγάλη ενόχληση του κυρίου Δένδια που δεν κατέβηκε καν από το αεροσκάφος. Δηλαδή, με το που προσγειώθηκε αυτό στη Σμύρνη, περίμενε μέσα στο αεροσκάφος ο κύριος Δένδιας να επιβιβαστεί ο κύριος Τζιτζικώστας και να αναχωρήσουν μετά μαζί για την Αθήνα. Ναι, θα έχει σήμερα και συνέχεια. Θα έχουμε δηλώσεις του κύριου Δένδια το μεσημέρι, διότι θα υποδεχτεί τον κύριο Κασουλίδη, τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου. Θα έχουμε λοιπόν δηλώσεις το μεσημέρι να δούμε και ξανά επισήμως ο κύριος Δένδιας τι θα πει για το θέμα αυτό, διότι είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών το Σάββατο το απόγευμα που έγιναν και τα διαβήματα. Και θα έχουμε και ενημέρωση και τηλεφωνικές επαφές με Ευρωπαίους ομολόγους και εταίρους για να τους ενημερώσουμε και να τους πούμε ότι αυτό που συνέβη προστίθεται στη λίστα των πολλών παραβιάσεων που έχει κάνει η Τουρκία, παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου. Αυτό, Ναύαρχε, θεωρείται ότι είναι ένα απλά ένα περιστατικό στην αλυσίδα των προκλήσεων, ή έχει και κάποιο ειδικό βάρος, γιατί εμπλέκεται πλέον και ο Ιμάμογλου και στο εσωτερικό πλέον πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας? Ναι, είναι πολύ εύστοχο αυτό που λέτε και θα σας πω γιατί. Αυτή η Ευρωμεσογειακή Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα σοβαρό όργανο. Έχει και μάλιστα κοινοβουλευτική σύσταση, μετέχουν όλες οι χώρες της Μεσογείου και ο σκοπός είναι να επιφέρει ορισμένες αλλαγές σε πολλά πράγματα στην Μεσόγειο και ακόμα και ζητήματα ασφαλείας ενδεχομένως. Αναγκαστικά λοιπόν αυτή η Επιτροπή μπαίνει και σε στοιχεία που λέγεται Άρλεμ, όχι Άρνεμ όπως διάβασα, Άρλεμ, Λάμδα. Αυτή η Επιτροπή λοιπόν, παράδειγμα, τελευταία φορά συνεδρίασε και είπε για τα δικαιώματα των γυναικών. Ενοχλητικό θέμα στην Τουρκία. Για την Τουρκία. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν ήταν μια απλή τυχαία πράξη αυτή. Ήταν ηθελημένη. Ήθελε αφενός μεν να χαλάσει την πιθανότητα του κυρίου Τζιτζικώστα να τοποθετηθεί για ζητήματα στη Μεσόγειο που απασχολούν και να ενοχλούν την Τουρκία. Και αφετέρου μπαίνουμε σε ένα δομικό σύστημα πλέον, όπου όλος ο κρατικός μηχανισμός γίνεται βασιλικότερος του βασιλέως, επειδή του έχει δώσει προσανατολισμό ο Ερντογάνας. Και βέβαια ενοχλεί και τον Ιμάμογλου έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι επειδή οι δήμαρχοι εμπλέκονται με διαφορετική αντίληψη πολιτική, βρήκε και μια ευκαιρία να επιτεθεί και στον Ιμάμογλου. Να επιτεθεί και να τον κοντίνει, να τον,
Να τον κοντίνει. Να τον στιγματίσει. Να τον στιγματίσει ότι δεν είναι υπέρ των εθνικών θεμάτων, ας πούμε. Ουσιαστικά επειδή τον βλέπει ως αντίπαλον δέος επί της ουσίας. Σε ενδεχόμενο. Θα είναι όμως, Μαρία, αντίπαλον δέος ο Ιμάμογλου το θέμα. Ακόμη δεν το ξέρουμε. Πάντως είναι πάρα πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Ή αυτός θα είναι ή ο Κιλιτσδάρουγλου. Όπως φαίνεται μέχρι στιγμής από τα δεδομένα. Πάντως θέλω να πω ότι ο κύριος Ιμάμογλου χθες απέδωσε προθέσεις στην κυβέρνηση για αυτό το περιστατικό. Δηλαδή δεν πτωήθηκε από την κριτική που το ασκήθηκε από τον φιλοκυβερνητικό τύπο και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Είπα, το κάνει επίτηδες δηλαδή. Ότι ναι, μέσα σε αυτή την περίοδο λοιπόν που οι σχέσεις ελληνοτουρκικές είναι πολύ περίεργες και αρκεί μία σπίθα για να ανάψει φυτίλι και φωτιά, ο κύριος Ιμάμογλου λοιπόν είπε ότι ελπίζω, λέει, να μην προχωρήσουν και σε άλλα βήματα. Έδωσε δηλαδή μηνύματα που στην Μαρία, πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Κυβέρνηση της χώρας. Τυπικά οι Τούρκοι τι λένε τώρα, τι έγινε δηλαδή, η δική τους εκδοχή ποια ήταν, 20 λεπτά μας. Ποιο ήταν το πρόβλημα αυτό το 20 λεπτά? Ήταν ότι χτύπησε κόκκινο το όνομα του κυρίου Τζιτζικώστα στο σύστημα. Ότι υπάρχει κάποιος για τον οποίο δεν επιτρέπεται η είσοδο στην Τουρκία με το ίδιο όνομα. Τώρα ο Τζιτζικώστας ποιος είναι, δεν έδωσαν ποτέ βέβαια στοιχεία για το άλλο όνομα, για το μικρό όνομα. Δεν το λες ότι είναι και συνηθισμένο προσώπου. Το όνομα του Τζιτζικώστα. Δεν έχει Παπαδόπουλος. Και εμείς λέει τον φιλοξενήσαμε μάλιστα, χρησιμοποίησαν αυτή τη λέξη. Του δώσαν και καφέ. Τον φιλοξενήσαμε, λέει, στις τοπικές εκεί αρχές και καταστάσεις. Εμείς του είπαμε ότι μπορεί να μπει μετά το 20 λεπτό, γιατί λένε για το 20 λεπτό, μπορεί να μπει πλέον στην Τουρκία, αλλά ο κύριος Τζιτζικώστας ουσιαστικά δεν ήθελε. Αυτό το ισχυρίζεται και το πρακτορείο Ανατολού, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, όπως και το τουρκικό κανάλι, το κρατικό κανάλι, το TRT. Ναι. Που λέει ότι ο ίδιος ο Τζιτζικώστας, λέει, δεν ήθελε να μπει στην Τουρκία. Να σε ρωτήσω, αυτό, ρε Μαρία, αυτό ισχυρίζεται. Η στάση του Ιμάμογλου απέναντι σε όλα αυτά βρίσκει απήχηση στον κόσμο, θεωρείς εσύ? Δηλαδή, είναι πλειοψηφικό ρεύμα αυτό η στάση του Ιμάμογλου σε συγκεκριμένο θέμα, θεωρείς? Αν το δούμε μόνο τοπικά στην Κωνσταντινούπολη, επειδή ο Ιμάμογλου έχει ρεύμα, ναι, έχει απήχηση. Αν το δούμε όμως πανεθνικά, όχι, το ρεύμα που υπάρχει είναι ανθεληνικό. Είναι ανθεληνικό και καταγράφεται και από την... από την πολιτική ηγεσία, από την ανώτατη πολιτική ηγεσία. Από τον τρόπο λένε με τον οποίο το διαχειρίζεται, βέβαια. Ακριβώς. Χθες που ήμουν εκεί στις ομιλίες των δύο δημάρχων, που είχε συγκεντρωθεί πολύ μεγάλο, πολλοί κόσμος, έβλεπα λοιπόν πώς αντιμετώπιζαν τον Ιμάμογλου σαν τον νέο θεό. Δηλαδή πολλοί κόσμος ήθελε να φωτογραφηθεί μαζί του ή ακόμη και να τον αγγίξει. Πήγαιναν κοντά του να τον αγγίξουν και μόνο ή να βγάλουν μια φωτογραφία. Δηλαδή επικρατεί ένα τέτοιο κλίμα για τον Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη όμως. Αλεξία, στο γενικότερα θεωρείς ότι σε επίπεδο κυβερνητικό και διπλωματικό ο Ιμάμογλου είναι πιο κοντά σε θέσεις φιλοευρωπαϊκές? Δηλαδή θα τον έβλεπαν με καλό μάτι στην Αθήνα τον Ιμάμογλου στην επόμενη μέρα? Λοιπόν, νομίζω ότι η αντίληψη της Ελλάδας για την τουρκική εξωτερική πολιτική είναι ότι επί της ουσίας δεν αλλάζει. Σίγουρα κρατούν στάση αναμονής για να δουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Ο Ιμάμογλου δείχνει να είναι πιο φιλοδυτικός, δείχνει να είναι πιο προσαρμοσμένος στις αντιλήψεις της Δύσης και της ελληνικής πλευράς. Ωστόσο, νομίζω είναι επιφυλακτική, διότι δεν ξέρουν τι θα δείξει μετά, εάν ο Ιμάμογλου κερδίσει τις εκλογές ή αν έρθει κάποιος διάδοχος από τα γήπεδα. Αφού έχουμε βρει τον πελά μας, δε Αλεξία, δίκιο έχουν τώρα. Yeah. Κάθε φορά έλεγε. Είναι και μαλιστές. Άμα έρθει ο Ερντογάν, θα είναι καλύτερα. Ήρθε ο Ερντογάν, μακάρι να έχουν και μαλιστές, γιατί ο Ερντογάν το χειροτέρευε. Δεν ξέρεις τώρα. Ναι, είναι άλλο πράγμα. Όταν γίνονται πρωθυπουργοί, καλά είπες προηγουμένως.
Στην αρχή ενδεχομένως, όταν θα έχουν, αν κερδίσουν τις εκλογές, η αντιπολίτευση, η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι στην αρχή θα έχουν σίγουρα ένα πιο φιλοευρωπαϊκό, πιο φιλοδυτικό προφίλ. Ναι, για να διαφοροποιηθούν κιόλας. Με την Ελλάδα, ναι, για να διαφοροποιηθούν, να έχουν και τη στήριξη της Ευρώπης φυσικά, ναι, έτσι. Ναι. Αν όμως ζορίσουν τα πράγματα και θα πρέπει να προσεγγίσουν ένα εθνικιστικό κομμάτι της κοινωνίας και πάλι, τότε σε αυτή την περίπτωση η πολιτική θα είναι η ίδια, εννοείται. Τι λέτε, απέναντι στην εξωτερική πολιτική. Τι λέτε, Ναύαρχε, από αυτό? Συμφωνώ απολύτως. Και επίσης αυτό που με ενοχλεί είναι, και γιατί μιλάω για δομικό πρόβλημα, ότι ο μέσος όρος ηλικίας στην Τουρκία είναι 35 χρονών, 35 χρόνια αυτή τη στιγμή. Έχει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο μαθητές σε θρησκευτικά σχολεία. Έχει ριζώσει στον κρατικό μηχανισμό. Πλέον έχει ριζώσει το πρόβλημα αυτών των αντιλήψεων. Yeah. Και όταν μπαίνει κάτι στα μυαλά των ανθρώπων, και μάλιστα νέων και άπειρων, δύσκολα βγαίνει μετά. Φοβάμαι ότι θα το βρίσκουμε μπροστά μας συνέχεια και οι πολιτικοί θα εκμεταλλεύονται τον εθνικιστικό λόγο. Και θα διαιωνίζεται όλο αυτό το εθνικιστικό παραλήρημα από την άλλη πλευρά με το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας κτλ. Αλλά υπάρχει όμως ριζωμένο και εδώ, και έχει στοιχεία η Μαρία γι' αυτό, το οικονομικό πρόβλημα πλέον στην Τουρκία. Γιατί καλά μου λέγανε τα παιδιά από το κοντρόλ, αν του δώσε και κανένα κουλούρι ο Ερντογάν, μοίραζε. Εντάξει, να κάνει κουλούρι στον περιφερειάρχη. Από τον κουλούρα τα πήρε. Εδώ μοιράζει φόρμες, λέει, για να πάνε να τον υποδεχτούν, ενώ οι τιμές έχουν πάει στο Θεό. Δηλαδή, ουσιαστικά το τυρί, λες εδώ Μαρία, αυξήθηκε 30 φορές σε σχέση με το 2002. Ακριβώς. Μέσα στα 20 χρόνια λοιπόν της εξουσίας του ΑΚΕΠ, του κυβερνώντος κόμματος και του Ερντογάν, έλεγε πάντα ο Ερντογάν ότι στα νιάτα μου, λέει, για μένα ήταν το ψωμοτήρι, όπως λέμε στην Ελλάδα, δηλαδή το κουλουράκι, αυτό το κουλούρι Θεσσαλονίκης, μαζί με ένα τσάι και λίγο τυράκι. Τώρα λοιπόν αυτό για να ζήσει μια οικογένεια που παίρνει τον κατώτατο μισθό, θεωρείται πανάκριβο. Δηλαδή έχει φτάσει η κοινωνία σε αυτό το επίπεδο. Έπαιρναν τότε για 5 λίρες μαζί το κουλούρι και το ποτήρι τσάι, που είναι, ναι, το πρωινό ουσιαστικά του Τούρκου, και σήμερα αυτό θεωρείται είδος πολυτελείας. Μια οικογένεια, με 5 μελής οικογένεια λένε, να πάρει μόνο μία φορά την ημέρα έστω ένα κουλούρι. Γιατί το πόσο κάνει και ένα κουλούρι και ένα τσάι? Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει, λέει, για μια πενταμελή οικογένεια 50 λίρες, που 50 λίρες αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα την ημέρα. 50 λίρες. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 3 ευρώ. 3 ευρώ όμως για ένα μήνα είναι 3-3-9, γίνεται κατευθείαν το ποσό μεγαλώνει και φτάνει κοντά στον κατώτατο μισθό. Ο πόσο είναι ο κατώτατος? Ο κατώτατος μισθός είναι 300 ευρώ αυτή τη στιγμή. 300 ευρώ, τα 100 είναι το κουλούρι. 300 ευρώ. Ακριβώς. Το είδος διατροφής, βασικό είδος. Επομένως, σου λέει μετά τι να μείνει για ενίκιο ή οτιδήποτε άλλο. Μόνο αν πάρει κουλούρι και τσάι. Εκεί δυστυχώς έχει φτάσει. Το 2002 ήταν 20 cents, που ήταν για σήμερα ούτε 10 λεπτά. Πολύ λιγότερο από του ευρώ, εννοώ. 7 λεπτά, ας πούμε, του ευρώ αυτή τη στιγμή. Επομένως είναι η κατάσταση δραματική. Βέβαια δεν παίρνει όλος ο μέσος Τούρκος, δεν παίρνει όλοι με κατώτατο μισθό, αλλά ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Μαρία, πες μου κάτι άλλο. Τα δείχνουν αυτά για να δούνε τη διαφορά. Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι δύσκολα τα τουρκικά? Μπορεί να τα μάθει κανείς εύκολα, ή ως γλώσσα δηλαδή εννοώ? Είναι δύσκολα. Είναι αυτό που λέμε ανάποδη γλώσσα. Είναι δύσκολη. Εμείς ως Έλληνες, βέβαια, επειδή έχουμε πολλές κοινές γλώσσες, λέξεις λόγω της τουρκοκρατίας, μπορεί να πιάνουμε πολύ πιο εύκολα λέξεις σε μια πρόταση όταν μιλάει κάποιος, αλλά το να σχηματίσει μια πρόταση, για παράδειγμα, ή να μιλήσει τουρκικά, είναι αρκετά δύσκολο. Ναι. Γιατί λοιπόν, είναι ανάποδη, όπως είναι και για τους Τούρκους, μιας και ρωτάς, να μάθουν ελληνικά ή αγγλικά. Δεν μπορούν να μάθουν αγγλικά, γιατί είναι η δομή της γλώσσας τόσο διαφορετική για εκείνους, που γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να μάθουν εύκολα αγγλικά. Που είναι πολύ πιο δύσκολο. Πάμε, σας διακόπτουμε, θα επανέλθουμε. Πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης όμως. Σε λίγο θα πάμε. Σε λίγο θα πάμε, γιατί έχουμε παράσταση εκεί διαμαρτυρίας από το μέρος του ΣΥΡΙΖΑ έξω από το Υπουργείο. Έχουν απλώς και πανό.
Θα το δούμε σε πολύ λίγο το συγκεκριμένο θέμα. Να συμπληρώσουμε κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση που έλεγε η Μαρία. Το είδαμε και σε τίτλο προηγουμένως. Ο Ερντογάν πάει σε μια συγκέντρωση και μοιράζουν, λέει, φόρμες στα παιδάκια για να τον υποδεχτούν. Γυμναστικής. Ναι, φόρμες. Μοιράζει, λέει, καθρεφτάκια. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Σαν καθρεφτάκια είναι αυτά. Πάνε και τα μοιράζουν στον κόσμο. Θυμάστε την ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» που ο Παπαγιανόπουλος μάζευε τα παιδάκια και τους έδινε σημάκια που θα πήγαινε ο Κωνσταντάρας. Ο Γκόρτζος, Γκόρτζος. Καλά το θυμάμαι. Γκόρτζος, νομίζω. Έτσι, Γκόρτζος. Ακριβώς. Το ίδιο λοιπόν εν έτη 2022 συμβαίνει ακόμη στην Τουρκία. Δίνανε λοιπόν φόρμες, υποσχέθηκαν φόρμες στους μαθητές προκειμένου να πάνε να υποδεχτούν τον Ερντογάν στον Γκαζιάντεπ, μια περιοχή, μια πόλη στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας. Τους ήρθε μήνυμα στο WhatsApp, ελάτε και θα έχετε φόρμα δωράκι. Να το, αυτό είναι το μήνυμα. Και το στέλνουν και από τη δικτύωση. Δεν πάει με όχι, σου λέει, έτσι, ελάτε εδώ και θα πάρετε δώρο φορμίτσα. Έτσι, για να βαράς έτσι μερικά παλαμάκια, παίρνεις μια φόρμα. Σκέψου τι θα γινόταν αν τους έδινε και λάπτοπ, έτσι. Ω, καλά, καλά, θα πήγαινα και εγώ άμα ήταν σε λάπτοπ. Κάτσα, η φόρμα ευθύνη, ρε παιδί μου, λάπτοπ. Έχουμε να δούμε πολλά και όμως έχει δώσει δωρεάν ίντερνετ, έχει δώσει γκατζετάκια σε μαθητές, σε προηγούμενες εκλογικές. Το δωρεάν ίντερνετ είναι άλλο. Δωρεάν ίντερνετ είναι... Όχι, το ίντερνετ το δίνει, αλλά κόβει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το δίνει το ίντερνετ για άλλους λόγους. Αλλά τα έχει κόψει τα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τους συναδέλφους, αν τους έχουμε. Τον Θανάση τον Αυγερινό και τον Παντελή τον Βαλασόπουλο, να τους καλημερίσουμε. Να ευχαριστήσουμε την Αλεξία. Αλεξία, μου σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα. Την καλημέρα μας. Πάμε να δούμε τους συναδέλφους, να δούμε τις εξελίξεις και στη Γερμανία και στη Ρωσία, γιατί έχουμε και το μέτωπο, βέβαια, το ουκρανικό εκεί πάνω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Πάμε από τον Παντελή. Τι γίνεται, Παντελή? Να αναφερθούμε λίγο στο θέμα των ενισχύσεων για τους πολίτες εξαιτίας ενεργειακής κρίσης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών τον Λίτνερ, θα δοθούν 83 δισεκατομμύρια ευρώ για το λεγόμενο πλαφόν στην ενέργεια. Πλαφόν θα μπει στους λογαριασμούς του φυσικού αερίου από τον Μάρτιο και στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού από την 1η Ιανουαρίου. Το κράτος θα πληρώνει το 80%, θα καλύπτει το 80% του λογαριασμού. Έτσι, σε λογικά πλαίσια βέβαια, όχι αν οι λογαριασμοί πρέπει να είναι αυτοί που ήταν και τους περασμένους μήνες. Δηλαδή, να μην έχεις... Σύνολο του λογαριασμού ή της επιβάρυνσης, της επιπλέον επιβάρυνσης, ξέρω εγώ. Το σύνολο του λογαριασμού. Το 80% θα είναι το πλαφόν. Nice. Αυτό θα ξεκινήσει για το φυσικό αέριο από τον Μάρτιο και για το ηλεκτρικό από τον Ιανουάριο. Ενώ το Δεκέμβριο το κράτος θα πληρώσει έναν ολόκληρο λογαριασμό φυσικού αερίου. Δηλαδή οι πολίτες που έχουν φυσικό αέριο τον Δεκέμβριο δεν θα πληρώσουν τίποτα. Θα είναι μηδενικός ο λογαριασμός. Χριστουγεννιάτικο. Ναι, θα είναι δωράκια. Κοιτάξτε και στο ηλεκτρικό και δωράκια. Βέβαια, ναι, σου είπε εδώ το περιορίζει την αύξηση το 80%. Εντάξει. Βέβαια, το θέμα είναι και πάλι υπάρχει γκρίνια γιατί λένε μερικοί τι θα γίνει μέχρι το Μάρτιο. Τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο. Η αλήθεια είναι το Μάρτιο τώρα. Γενάρης και Φλεβάρης τώρα χειμώνας. Χειμώνας είναι. Γενάρης και Φλεβάρης είναι ο χειμώνας όμως. Και βαρύς χειμώνας. Έχει ξεκινήσει ο χειμώνας, έτσι. Ναι. Εγώ λοιπόν, πήγα σε ένα κατάστημα προχθές, Παντελή, και είχε κάτι ολόσωμες φλής. Κουβέρτες. Ναι, ολόσωμα από πάνω, από εδώ μέχρι κάτω. Και τα μανίκια. Και περπατάς κιόλας με αυτήν. Ναι, και τη φοράς και είναι μέσα στο σπίτι και είναι γούνα πλαστική απ' έξω, φλής από μέσα. Το θέμα είναι ότι δεν έχει κάνει. Να έρθει σε περιπτύξεις, την κάνει. Τίποτε, δεν υπάρχουν περιπτύξεις. Κομμένες και περιπτύξεις. Βάζεις τις φόρμες και κοιτάζεις. Δεν έχει χρειαστεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό. Και εδώ τα ίδια. Όλος ο Νοέμβρης, όλος ο Οκτώβρης ήταν ανοιξιάτικος ο καιρός, δεν έχουν ανοίξει τα καλοριφέρ. Η Εύα ζεστούλα ήταν, Ναι, ναι, δεν ήταν. Δεν έχει ούτε πετρέλαιο, οι δεξαμενές είναι γεμάτος. Υπάρχει και βέβαια μία δημοσκόπηση, η οποία λέει ότι το 68% των πολιτών πιστεύουν ότι
οι κυρώσεις προς τη Ρωσία πρέπει να είναι σωστές ή πρέπει να γίνουν πιο σκληρές. Η πλειοψηφία των πολιτών θέλει πιο σκληρές κυρώσεις προς τη Ρωσία, ακόμη και αν υπάρχουν προβλήματα με την ενέργεια, ακόμα και αν υπάρχει πληθωρισμός. Αυτό το trend το βλέπουμε συνέχεια. Δεν έχει πέσει καθόλου. Οι πολίτες είναι υπέρ της σκληρής στάσης απέναντι στη Ρωσία, ακόμη και αν υπάρχει μεγάλος πληθωρισμός ή υπάρχει ενεργειακό πρόβλημα. Οι Γερμανοί έχουν ένα αταβιστικό φόβο για τους Σλάβους, ξέρεις. Και ιστορικά. Ναι, στην Πολωνία τα ποσοστά είναι ακόμα μεγαλύτερα, έτσι. Και στην Πολωνία. Ανατολική Ευρώπη είναι ακόμα μεγαλύτερα τα ποσοστά. Πάντως η κουβέντα για το πώς θα πρέπει να είναι οι κυρώσεις, η αλήθεια είναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γενικότερα και το δρόμο που θα οδηγεί σε μια εκτόνωση στην όλη κατάσταση, έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα. Γίνεται αυτή η κουβέντα. Και πρέπει να ανοίξει αυτή η κουβέντα κάποια στιγμή. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο. Έχω την εντύπωση ότι και οι Αμερικανοί πρέπει λίγο το Ζελένσκι να τον πηγαίνουν λίγο, ότι πρέπει να κάπως και αυτός να αφήσει λίγο ένα περιθώριο με κάποιο τρόπο. Γιατί αλλιώς θα διαιωνιστεί αυτό το πράγμα αιωνίως. Μα του το λένε ουσιαστικά ότι βρες έναν τρόπο να αφήσεις λίγο να δει το παράθυρο, να κάτσεις με έναν τρόπο στο τραπέζι. Δεν σου λέει κανείς να δώσει τη χώρα σου, αλλά δες σε μια διαδικασία διαλόγου. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αυτή τη στιγμή όμως ο Ζελένσκι έχει κάθε μέρα drones καμικάζι που καταστρέφουν τη χώρα, τις πολιτικές υποδομές. Τις πολιτικές υποδομές του χτυπάει, του καταστρέφει τις πολιτικές υποδομές. Και ο πόλεμος αύριο να σταματήσει, η Ουκρανία θέλει ένα τρισεκατομμύριο για να ανθρωποδήσει. Έτσι. Έχεις του έχει καταστρέψει γέφυρες, δρόμους, σπίτια. Εξού. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να παραδοθεί ο Ζελένσκι. Όχι, μα δεν λέει κανείς να παραδοθεί. Δεν μπορεί να του ζητήσει κανείς να παραδοθεί. Να μπει σε μια διαδικασία ενδεχόμενου διαλόγου, λέει κάποιος. Άλλωστε, είναι ενδεικτικό αυτό που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, όπου σε μια συζήτηση με τον Biden, λέει, ο Ζελένσκι, ήταν θυμωμένος και του έλεγε «Δεν με βοηθάτε, δεν κάνετε». Και τα πήρε στο κρανίο ο Biden και του είπε «Δείξε και λίγη ευγνωμοσύνη», γιατί ήταν τη μέρα που είχε δημοσιοποιηθεί ένα νέο πακέτο. Θέλω να πω ότι ο άλλος είναι σε πόλεμο. Εντάξει, είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Αλλά θα πρέπει να δοθεί μία διέξοδος κάποια στιγμή. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Να βρεθεί ένας τρόπος. Ναι. Πάμε και στο Θανάση κάποια να μας πει. Ναι, να μας πει τις πληροφορίες του. Έλα, Θανάση, καλημέρα. Καλημέρα από τη Μόσχα. Συνεχίζοντας αυτό που συζητάτε περί διεξόδου, μία ίσως η πιο ενδιαφέρουσα είδηση αυτή τη στιγμή σε διπλωματικό επίπεδο είναι από την Wall Street Journal, την Αμερικανική εφημερίδα. Υπάρχει ρεπορτάζ όπου φέρεται να αποκαλύπτεται ότι ο Τζέικ Σάλιβαν, ο υπεύθυνος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, διατηρεί κανάλι επικοινωνίας με δύο πολύ στενούς συνεργάτες του Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Γιούρι Ουσακόφ που είναι ο διπλωματικός σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου και τον Νικολάη Πάτρουσεφ που είναι ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας. Δεν κακό αυτό, Θανάση μου. Δεν κακό, γιατί έχουν κουμπιά στα χέρια τους. Κυμμένη ιδέα. Υποτίθεται ότι η συνεννόηση αυτή γίνεται ακριβώς για να μην υπάρξει κλιμάκωση στην Ουκρανία και ότι μέσω του Σάλιβαν έχουν μεταφερθεί στη ρωσική ηγεσία οι προειδοποιήσεις από την αμερικανική πλευρά για να μην υπάρξει οποιαδήποτε χρήση πυρηνικού όπλου. Βέβαια, οι Ρώσοι ξεκαθαρίζουν ότι ποτέ δεν διανοήθηκαν να χρησιμοποιήσουν στο έδαφος της Ουκρανίας τουλάχιστον τέτοιο όπλο και ξεκαθαρίζουν και επαναλαμβάνουν υπό ποιους όρους και μόνο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, ως άμυνα δηλαδή σε τυχόν επίθεση ή σε αμφισβήτηση της ίδιας της ύπαρξης του ρωσικού κράτους. Πάντως, περιγράφεται ως πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες. Μάλιστα, η Wall Street Journal περιγράφει τον Σάλιβαν ειδικά, ο οποίος πριν 1-2-24 ώρα ήταν και στο Κίεβο και συνομίλησε με τον Ζελένσκι, τον περιγράφει ως υποστηριχτή της διατήρησης των καναλιών επικοινωνίας με τη Μόσχα, σε αντίθεση με κάποιους άλλους παράγοντες και εντός της αμερικανικής ηγεσίας, που είναι κατηγορηματικά αντίθετοι. Λοιπόν, ως προς τα πολεμικά, οι Ρώσοι μιλούν για χτυπήματα που γίνονται συστηματικά με χρήση αμερικανικών κυρίως πυράβλων, ειδικά τα HIMARS. Φαίνεται πως υπάρχει μεγάλος αριθμός οβίδων και συστηματική χρήση τους από τους Ουκρανούς. Καταρχάς εναντίον του φράγματος στον υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νόβα για Καχόφκα, είναι στην περιφέρεια της Χερσόνας.
Υπάρχουν προειδοποιήσεις, τις οποίες επανειλημμένως έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα, ότι εάν συμβεί το όμοι γέννητο, δηλαδή αν με κάποιο τρόπο καταρρεύσει το φράγμα αυτό ή διαραγεί και υπάρξει πλημμυρικό φαινόμενο στην ευρύτερη περιοχή, θα μοιάζει με ένα τσουνάμι το οποίο δεν θα καταστρέψει μόνο πληθυσμούς, κατοικίες, καλλιέργειες, αλλά θα μπορούσε να απειλήσει και την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού στο Ζαπαρόζιε, ο οποίος τουλάχιστον χθες δέχθηκε άλλες 15 οβίδες από το ουκρανικό πυροβολικό, παρά το γεγονός ότι εκεί υπάρχει αντιπροσωπεία του Διεθνούς Οργανισμού για την Πυρηνική Ενέργεια. Και επίσης ενδεικτική του κλίματος είναι και η προετοιμαζόμενη αποκαθήλωση ενός ακόμη αγάλματος με τεράστιο συμβολικό χαρακτήρα από την πλευρά της ουκρανικής ηγεσίας. Πρόκειται για το ιστορικό άγαλμα μνημείο για την ιδρυτή της πόλης της Οδυσσού, την Μεγάλη Εκατερίνη, η οποία βέβαια χάρη σε αυτήν όχι μόνο η συγκεκριμένη ιδρύθηκε και πήρε ελληνικό όμηνο, αλλά και όλες οι πόλεις στην Νότια Ρωσία έχουν ελληνικά ονόματα, η Μελιτούπολη, η Μαριούπολη, η Σεβαστούπολη και η Σιμφερούπολη στην Κρυμαία. Ο Δήμαρχος ήταν αντίθετος της λοιπόν, ναι, αυτά σήμερα, τώρα, αυτά τώρα είναι μπούρδες, ας πούμε. Να αφήσουμε τον Ντοστογεύσκη και τη Μεγάλη Κατερίνη στην ησυχία του τώρα. Κατάλαβες, διότι έτσι πάει ρε παιδί μου τώρα. Δηλαδή είναι σαν όταν ήρθαν οι Γερμανοί, ας πούμε, εμείς να καταδικάσουμε όλο αυτό του γερμανικού πολιτισμού, ας πούμε. Όταν ήρθαν οι Ρώσοι τώρα, επειδή είναι ο Πούτιν, έτσι να πούμε ο Ντοστογεύσκη ή ο Προχόφιεφ, δεν ακούμε, ας πούμε. Δεν είναι, αυτά είναι τώρα. Τι να πω τώρα, δηλαδή υπερβολές και σαχλαμάρες. Θα είμαι πολύ γρήγορος. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τα επιδοματικά μέτρα που λαμβάνονται, πιστεύω ότι πρέπει να συνοδευτούν και με κίνητρα και με αποταμίευση καυσίμων. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ένα πλήρες πακέτο, φοβάμαι ότι δεν θα είναι πολύ αποτελεσματικά σε όλες τις χώρες, σε όλη την Ευρώπη. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του διαλόγου με την Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική ανασύρθηκε ένας λόγος που είχε κάνει ο Μπους πατέρας, ο οποίος είχε ονομαστεί ο λόγος του Κοτόπουλου. Ο λόγος του Κοτόπουλου τι έλεγε? Ότι φοβάμαι ότι η Ρωσία αμέσως μετά θα διαλυθεί στα αξιών συνετέθη, θα χαλάσει η ισορροπία στο διεθνές σύστημα. Γι' αυτό αλλάξανε πολιτική οι Αμερικάνοι και υποστήριξαν τη Ρωσία να κρατηθεί ως οντότητα. Φοβάμαι ότι σήμερα ο Biden υφίσταται πιέσεις για τους εξής λόγους. Ο ένας λόγος είναι από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ουκρανία καταλήγει να είναι μια μαύρη τρύπα που να πέφτει χρήμα συνέχεια και δεν ξέρουν που θα τελειώσει. Και ο τρίτος ότι φοβούνται ότι η αλλαγή ισορροπίας ισχύως στη Ρωσία και ενδεχόμενες εθνικιστικές αποσχίσεις μικρών κρατηδίων εντός της Ρωσίας να δημιουργήσουν αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον. Και τι σκέφτονται λοιπόν? Ενισχύουμε με την Ουκρανία να είναι ισχυρή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Απ' την άλλη μεριά όμως αποδυναμώνουμε τη Ρωσία. Αλλά απ' την άλλη μεριά όμως πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος. Ναι. Ξεκάθαρο νομίζω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Για πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε εδώ. Πάμε στην Ελευθερία Σπυράκη. Τι έγινε, στο Υπουργείο Ανάπτυξη έχουν πάει οι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, τους βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε την Ελευθερία. Να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια. Έχουν ανέβει νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω εδώ. Έχουν πάει και οι τομεάρχες μαζί με την νεολαία. Ναι, έχουν έρθει και οι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η νεολαία. Από τις 7.30 έχει ξεκινήσει η συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, το κύριο ζήτημα το οποίο φύγουν είναι η ακρίβεια. Βλέπετε εδώ συμβολικά με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου του Πισκογιού ότι έχουν βάλει και κάποια καλαθάκια μπροστά από τα πανό. Λοιπόν, να δώσω τον λόγο. Α, και επίσης να σας πω ότι καλούν και στη συγκέντρωση και στην Πανελλήνια. Για την απεργία τώρα, είναι προαπεργιακή, ας πούμε, έτσι. Ναι, ακριβώς, Δημήτρη. Ναι, λοιπόν, να δώσω τον λόγο στην κυρία Ξενογιαννακοπούλου, μία εκ των τομεαρχών που βρίσκεται έξω από το Υπουργείο Οικονομίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Καλημέρα. Πείτε μας λίγα λόγια για τη συγκέντρωση σήμερα, ενώ θα συμμετάσχετε, όπως μας είπατε και προηγουμένως, και στην πανελλαδική απεργία σε 9 Νοεμβρίου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Είναι μία πρωτοβουλία της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζουμε και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι εν όψη της απεργίας της Τετάρτης. Ένα κάλεσμα απέναντι στην πολιτική Μητσοτάκη, στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση που έχουν κυριολεκτικά γονατίσει τους εργαζόμενους με μία απώλεια 40% της αγορασικής τους δύναμης και φτωχοποιεί την κοινωνία. Μάλιστα. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αντί να η κυβέρνηση
να παρουσιάζει αυτές τις επικοινωνιακές φιέστες με το καλάθι, το οποίο είναι το καλάθι του εμπεγμού και όχι του νοικοκυριού, θα έπρεπε να αυξήσει τους μισθούς, τον κατώτατο μισθό και να μειώσει το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και στο φόρο ειδικής κατανάλωσης. Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να κρατάει τα φυλάδια... Να κρατάει τα φυλάδια του ΣΥΡΙΖΑ ίσια, όχι ανάποδα να φαίνονται, όπως με την εικόνα. Λοιπόν, ωραία. Κοίταξε, έχουμε απεργία την Τετάρτη. Τετάρτη έχουμε απεργία. Εντάξει, αυτά λοιπόν είναι τα προαπεργιακά λογικά. Είναι... Ήτανε, μου είπαν και ο κύριος Κατρούγκαλος, νομίζω ήταν πριν. Γενικά ήταν και άλλοι τομεάρχες. Ποιοι άλλοι, είδε κανένα άλλο τομεάρχη γνωστό. Ο κύριος Βασιλιάδης βλέπω. Α, τον Βασιλιάδη βλέπω, ναι. Τον βλέπω, ναι. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Ευχαριστούμε. Πάμε, θα πάμε εμείς να δώσουμε ένα αυτοκίνητο και μετά ερχόμαστε. Πάρτε και ένα αμάξι, ρε, με μεγάλη πολιτική κουβέντα ερχόμαστε μετά. Εδώ θα γίνει ο χαμός. Για το θέμα των και των υποκλοπών, βέβαια. Όπως αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν. Εδώ θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους, εικονικά ξύφη, βέβαια. Πάρτε εδώ πέρα, παιδιά, ένα Toyota Yaris, έκδοση Active, 1000 κυβικά, 72 άλογα, 16.000 αξία, φοβερός εξοπλισμός, εκπληκτική σχεδίαση, δυναμικές επιδόσεις. Αυτά 14999. Και διεκδικήστε και μια δώρο επιταγή 1000 ευρώ από τη μεγάλη ελληνική εταιρεία Alpha Wood Group. Λοιπόν, για να την εξαργυρώσετε σε προϊόντα ξύλου που παράγει η ίδια η εταιρεία, όπως εσωτερικές πόρτες, δάπεδα, μπριγκέτες, πάγκους και άλλα προϊόντα. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου στην Ελλάδα, την Alpha Wood Group, και σημαντική εξαγωγική δύναμη με οικολογικά και πιστοποιημένα προϊόντα. Πληροφορίες στο alphawood.gr και στο 801-772-73. Μπείτε, στείλτε μήνυμα στο 14999 ή τηλεφωνήστε για να διεκδικήσετε τα πολύ ωραία αυτά δώρα. Εδώ είμαστε, μια κρίσιμη ώρα, αρχή της εβδομάδας. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Καραγκούνη. Πολλές καλημέρες. Τον κύριο Παπαδημούλη, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραγκούνης από Νέα Δημοκρατία, φυσικά βουλευτής, και ο κύριος Παύλος Χριστίδης, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Καραγκούνη, σας συγχαίρω, διότι είστε τολμηρός άνθρωπος. Γιατί το λέτε. Καλά, εντάξει τώρα. διότι μέρα. Μα τώρα υπάρχει θέμα σήμερα. Βέβαια, υπάρχει. Ναι, προφανώς και υπάρχει. Πίσω θέμα. Εδώ, τον Παξεβάνη, τον βλέπετε. Ναι. Τι δείχνουμε. Γι' αυτό είναι το θέμα. Ναι. Προφανώς θέλετε να τοποθετηθώ. Μα δεν θα θέλαμε να τοποθετηθείτε. Ωραία, καταρχήν έχει δημιουργηθεί τεράστιος πολιτικός άλλος, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι και θέμα δημοκρατίας εδώ, έτσι. Αν πράγματι υπάρχουν στοιχεία ότι παρακολουθείτε το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, δημοσιογράφοι, δηλαδή είναι ένα τεράστιο θέμα όλο αυτό, έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Προφανώς και είναι πολύ... είναι τεράστιο το ζήτημα, με την έννοια που το λέτε. Και θα έλεγα ότι είναι και εξαιρετικά σημαντικό και ακριβώς επειδή είναι κρίσιμο και πολύ σημαντικό. Πολύ σωστά είχαμε την επέμβαση της δικαιοσύνης. Όπως ξέρετε, ήδη η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει διατάξει προκατακτική. Ακούω ότι θα πάει ο κύριος Βαξεβάνης στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καταθέσει και να πει ακριβώς τι στοιχεία υπάρχουν που να στοιχειοθετούν αυτή την καταγγελία, η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ, είναι ιδιαίτερα σημαντική καταγγελία. Νομίζω ότι για να πάμε στο πραγματικό και αυτό που έχει σημασία, θεωρώ ότι δύο πράγματα μπορούν να συμβαίνουν μετά από αυτά τα οποία καταγγέλει ο κύριος Βαξεβάνης. Βεβαίως και στο παρελθόν έχει καταγγείλει διάφορα πράγματα, άλλες φορές έχουν αναιρεθεί. Θα δούμε τι συμβαίνει και με αυτό. Η ουσία όμως που ενδιαφέρει και τον κόσμο και ενδιαφέρει και τον πολιτικό διάλογο, θα έλεγα και ενδιαφέρει και τη δημοκρατία, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, είναι το εξής. Ή το δημοσίευμα είναι αληθινό, οπότε θα πρέπει να ερευνηθεί. Ποιος αποπειράθηκε να χρησιμοποιήσει κακόβουλο λογισμικό ή μάλλον ποιος κατέχει παράνομο λογισμικό και το χρησιμοποίησε ή το δημοσίευμα δεν είναι αληθές και μη υποστηριζόμενο, οπότε θα πρέπει να ερευνηθεί ποιος θέλει να πλήξει τον Πρωθυπουργό, ποιος θέλει να πλήξει τα συμφέροντα της χώρας και επιτρέψτε μου να πω ποιος θέλει να επιφέρει μπαχαλοποίηση της πολιτικής ζωής. Εγώ γνωρίζω, μάλλον αυτό είναι προφανές, ότι δεν είναι τυχαίες αυτές οι επιθέσεις. Ο κύριος Τσίπρας, εγώ θα σας πω το εξής. Θα θέσουμε λεπτό. Καταρχήν το πλαίσιο. Να θέσουμε να βάλουμε το πλαίσιο, να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση. Το πλαίσιο είναι ή μια περίπτωση, κύριε Καμπουράκη και κύριε Στάθη, ή άλλη περίπτωση. Ναι, είναι όμως και το ένα. Αν κάποιος κατέχει λογισμικό τέτοιο και παρακολουθεί κόσμο, αυτό είναι σε συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου. Εγώ ξέρω ότι παράνομο λογισμικό μας το έχει επιβεβαιώσει η αρμόδια ελεκτική αρχή, που είναι η ΑΔΑΕ,
δεν κατέχει ούτε η ΕΕΠ ούτε οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία. Αυτό μήπως είναι ξεκάθαρο. Κάποιος απ' έξω, προσέξτε, όμως, δεν το λέμε εμείς. Διοχέται πληροφορίες που γίνονταν χρήση από κυβερνητικά στελέχη. Παράνομο λογισμικό δεν κατέχει οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία. Ωραία. Προσέξτε, ένα ζήτημα, για το ξέρει και ο κύριος Παδημούλης, υπάρχει το ζήτημα του παράνομου λογισμικού παντού στην Ευρώπη. Ναι. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παρακολουθούνται, πρώην πρωθυπουργοί, τι θα πούμε. Ότι παρακολουθούνται ή έχει δώσει εντολή ο κύριος Γιουνκέρ, η κυρία Φοντελάιερ ή ο Γάλλος πρωθυπουργός εναντίον του προηγούμενου πρωθυπουργού. Τα λέω αυτά, προσέξτε κύριε Στάτη, τα βάζω στο τραπέζι όλα. Καλά εδώ κάνετε. Λοιπόν είναι ένα ζήτημα, αλλά το οποίο πρέπει να πάει όπως έχει πάει. Είναι δυνατόν να μην έχει απαντηθεί, κύριε Καραγκούνη? Ποιος έχει παράνομο λογισμικό στην Ελλάδα? Δεν μπορούν οι αρχές ασφαλείας να εντοπίσουν ποιος έχει παράνομο λογισμικό? Να σας πω κάτι, κύριε Στάθη. Εδώ δεν έχει εντοπιστεί στην Ευρώπη και πουθενά ποιος έχει παράνομο λογισμικό. Γιατί από ό,τι κατάλαβα με τη λειτουργία αυτού του λογισμικού, μπορεί κάποιος από τη Βραζιλία να στείλει ένα μήνυμα, μπορεί, από τη Χιλή, και να μην ξέρουμε ποτέ ποιος το έχει κάνει. Αυτό, την κουβέντα που κάνουμε τώρα, γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά εδώ δεν μάθαμε για τον νόμιμο λογισμικό. Εντάξει, θα το πούμε. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Τι θέλω να πω. Παράνομο λογισμικό. Περιμένουμε την έκβαση της έρευνας από την εισαγγελία. Εκεί να πάνε να κατευθούν τα στοιχεία και να δούμε ακριβώς τι, πώς υποστηρίζεται όλο αυτό το οποίο λέγεται. Να ρωτήσω κάτι ευθέως. Γιατί έχει διπλή ανάγνωση. Για να πάμε και στους συναδέλφους σας. Να ρωτήσω κάτι ευθέως. Αν αποδειχτεί ότι κάποιοι παρακολουθούσαν όλα αυτά τα πολιτικά πρόσωπα, γεννάτε θέμα για την κυβέρνηση? Και κυβερνητική σταθερότητα εννοώ. Το λέω ξεκάθαρα. Πρέπει να δούμε εάν υπάρχει σύνδεση. Γιατί εμείς γνωρίζουμε από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές, είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος σε αυτό που λέω, ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση του παράνομου λογισμικού με οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία. Και δεν σας το λέω εγώ, κύριε Στάθη, το λέει η αρμόδια αρχή, η οποία έχει καταθέσει στις κοινοβουλευτικές επιτροπές του κ. Σημετήκα. Δεν υπάρχει σύμβαση, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει σύνδεση. Ωραία, λοιπόν, άμα σύμβαση, μένα με λένε σύνδεση. Αντώνη, ας πούμε, ή Γρηγόρη, ή Αλέκο. Κύριε Καμπουράκη, σας λέω. Και εσύ έχεις ένα παράνομο λογισμικό και εσύ τους παρακολουθείς από μόνος σου. Και μου τα δίνεις εμένα. Και μου τα δίνεις εμένα. Μα συγγνώμη, μα συγγνώμη. Αυτό που θα αποδειχθεί. Να ρωτήσω κάτι, γιατί να μην παρακολουθείτε λοιπόν απευθείας ο κύριος Τσίπρας και παρακολουθείτε η σύζυγος ενός υπουργού? Δεν καταλαβαίνω. Αν ήταν ο Μητσοτάκης λοιπόν πίσω από όλα αυτά, θα παρακολουθούσε απευθείας τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Παπαδημούλη. Έτσι πέστατε. Γιατί λοιπόν, σε αυτή την κουβέντα θα πούμε τώρα μια στιγμή. Αυτά είναι εικασίες. Τα γεγονότα λένε το εξής. Έχει έρθει η αρμόδια αρχή, η ΑΔΑΕ, και μας έχει βεβαιώσει όχι ένας κυβερνητικός παράγοντας, μια τρίτη ανεξάρτητη αρχή, ο κύριος Ράμος. Και έχει πει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια σύνδεση. Δηλαδή τώρα θα μπούμε στη λογική να κάνουμε εικασίες ο καθένας και τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Κύριε Παδημούλη. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα είχα την αίσθηση ότι έχουμε απλώς έναν αποτυχημένο πρωθυπουργό. Ναι. Λόγω ακρίβειας, εσχροκέρδειας, αύξησης των κοινωνικών ανισοτήτων, αύξησης της διαφθοράς, πάρτι των κολλητών του με απευθείας αναθέσεις, περιπτώσεις Πάτση κτλ. Αλλά τώρα θεωρώ ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό επικίνδυνο για τη χώρα. Και γιατί το λέω? Και ξέρετε ότι μετράω τα λόγια μου. Διότι τα σενάρια είναι δύο. Ή ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήξερε τι έκαναν ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Δημητριάδης, δηλαδή ο ανιψιός του και ο κολλητός του, που αυτός τους έβαλε σε αυτά τα πόστα και πήρε και την ΕΥΠ στην αρμοδιότητά του. Οπότε είναι επικίνδυνος λόγω μειωμένης αντίληψης και εξαιρετικής ανικανότητας. Ή ήξερε και παρότι τους ξύλωσε, τους προστατεύει και δεν αφήνει να φανεί η αλήθεια, οπότε είναι επίσης επικίνδυνος. Στις Εσείς Βρυξέλλες... θεωρείτε, θα πάμε στις Βρυξέλλες αμέσως, θεωρείτε δηλαδή ότι υπήρχε ένα λογισμικό που κάποιος το χρησιμοποιούσε και από εκεί αντλούσε πληροφορίες στο Μέγαρο Μαξίμου για τους υπουργούς? Εγώ θεωρώ ότι εδώ και μήνες έχει αποδειχθεί ένας συνδυασμός χρήσης του Predator με δραστηριότητες της ΕΥΠ. Αν δεν υπήρχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι υπηρεσίες τους, θα κοιμόμασταν τον ύπνο του δικαίου. Διότι από εκεί ξεκίνησε η ιστορία με τον Ανδρουλάκη. Τυχαία έρευνα. Λοιπόν, πότε έγινε αυτό? Τέλος Ιουλίου. Τώρα είμαστε 4 μήνες σχεδόν μετά και η κυβέρνηση δεν έχει, και ο Πρωθυπουργός προσωπικά, που έχει τη δύναμη, τη θεσμική δυνατότητα, δεν έχει πει άρση του απορρίτου για τις περιπτώσεις Κουκάκη, Ανδρουλάκη κτλ. Να φανεί ποιος έδωσε την εντολή κτλ. Και δεύτερον,
δεν έχει πάει κανείς ούτε από τη δικαιοσύνη, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την πλειοψηφία της Βουλής που τα κουκούλωσε, Νέα Δημοκρατία, να ψάξει αυτήν την ιτελέξα. Τον κύριο Δημητριάδη τον κρύψανε και από την Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου που ήρθε εδώ και είπε φεύγουμε με περισσότερα ερωτήματα από όσα ήρθαμε. Τον κύριο Λαβράνο και τον κύριο Μπίτζιο, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες που έχουν σχέση με την ιντελέξα και έχουν και δεσμούς με τον κύριο Δημητριάδη, κουμπαριές, φιλίες από τα χρόνια του Λονδίνου που σπουδάζανε μαζί και ο οποίος παίρνει δουλειές από την αστυνομία, από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία να τους καλέσουν. Καταλήγω στο συμπέρασμα. Πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το ταχύτερο δυνατό για το καλό της χώρας και της δημοκρατίας και της κοινωνίας, γιατί τα έκανε μαντάρα σε αυτά που καίνε πριν από όλα τον κόσμο. Ναι. Που είναι η ακρίβεια, η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα, οι ανισότητες, οι λαμογές, η διαφθορά. Αλλά, ναι, αλλά ναι. Προσέξτε, στο ερώτημα, αν ο Μητσοτάκης ήξερε ή δεν ήξερε, αναρωτιέμαι τι είναι χειρότερο για τον κύριο Μητσοτάκη. Το μια ώρα, έτσι, διότι αν δεν ήξερε, είναι επικίνδυνος. Να σας πω τώρα ότι στις Βρυξέλλες, όπου έχω τη δυνατότητα να μιλάω με τους κορυφαίους λόγω της ιδιότητάς μου. Ναι. Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκλεγμένος με 75%, κάτι σημαίνει αυτό. Ναι. Λοιπόν, κανείς δεν θεωρεί τον κύριο Μητσοτάκη τόσο μειωμένης αντίληψης και τόσο μειωμένης ικανότητας, που να μην ήξερε τι κάνανε δική του. Ερώτηση, Δημήτρη, μισό λεπτό. Να ρωτήσω το εξής. Ο Βαξεβάνης έκανε δημοσιογραφική έρευνα και δημοσίευσε έναν κατάλογο. Πρέπει όμως να δώσει κάποια στοιχεία, δεν πρέπει. Κάτι, ενδείξεις. Δεν ξέρω. Όλα τα στοιχεία αποκλείται, αν τα έχει κανείς. Διότι αυτά είναι μυστικά και κουκουλωμένα πράγματα. Μια βάση. Αλλά κάτι, ρε παιδί μου, κάπως δεν πρέπει. Εγώ ναι. Αν ήμουν στη θέση του κυρίου Ντογιάκου, ναι. Δεν θα κινόμουν με τέτοια βραδυπορία. Ο κύριος Ντογιάκος, μόλις είπε ο συνάδελφος, ο κύριος Τέλογλου, ότι κάτι είχε ακουστεί για παρακολούθηση του Μητσοτάκη το 16, τον κάλεσε σε μία μέρα. Ναι. Τώρα, επί τέσσερις μήνες, ο κύριος Ντογιάκος παραγγέλει σε υφισταμένους του προκαταρκτικές έρευνες, αυτή που παρήγγειλε χθες. Είναι γίνεται, η πέμπτη κατά σειρά. Όχι. Έτσι γίνεται. Έτσι. Όχι, κύριε Στάθη. Είναι, όχι. Τώρα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι πάγια τακτική η εισαγγελία του Αριουπάγου να αναθέτει έρευνες. Ή να κάνει και ο ίδιος ενδεχομένως κάποιες φορές. Τώρα αλλά διεθώνται. Γίνεται. Δεν είναι παράδοξο. Δεν συμφωνούν τα γεγονότα μαζί σας. Και θα σας το εξηγήσω. Ο κύριος Ντογιάκος ανέλαβε προσωπικά την έρευνα από πού διέρευσαν οι διαρροές για τις παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ. Ενώ θα έπρεπε, και αναρωτιέμαι, γιατί ο κύριος Ντογιάκος τόσους μήνες μετά δεν έχει αναλάβει ο ίδιος την έρευνα να καλέσει τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος δεν έχει και ασυλία, ναι, τον κύριο Λαβράνο και τον κύριο Βίτσο. Ξέρετε ποια είναι η δική κύριε Παδημούλη. Θα σας πω για κάτι άλλο τεχνικό, αν μου επιτρέπετε. Εγώ δεν λέω πληροφορίες, εγώ λέω τεχνικό κάτι. Η δική μου αίσθηση... Για να καλέσει τους άμεσα εμπλεκόμενους εισαγγελέας, δεν μπορεί να τους καλέσει, να τους καλέσει ως υπόπτους. Αν είναι άμεσα εμπλεκόμενοι. Άρα πρέπει να προηγηθούν οι μάρτυρες και να καταλήξουν. Αυτά τυπικά, μωρέ, λοιπόν, δεν είναι τυπικό, είναι ουσιαστικό αυτό. Λοιπόν, με συγχωρείς. Τον... Αν καλέσεις αυτόν που είναι εν δυνάμει κατηγορούμενος, σε εισαγωγικά, αμέσως έχεις ακυρώσει την έρευνα. Πρώτα πρέπει να κληθούν οι μάρτυρες για να καλέσουν επόμενους. Για να μην κάνουμε εδώ τέλος την πάντων, τεχνικό τώρα. Όχι, δεν είναι καθόλου τεχνικό. Λοιπόν, ο κύριος Δημητριάδης είναι ύποπτος και υπόλογος από τη στιγμή που ακόμη και ο θείος του τον ξύλωσε από. Νούμερο ένα στο μαξί μου. Προφανώς. Καταγγέλλεται ως επικεφαλής παρακρατικών μεθοδεύσεων από έναν πανίσχυρο επιχειρηματία του οποίου τα μέσα ενημέρωσης στηρίζουν τον κύριο Μητσοτάκη. Εννοώ τον κύριο Μαρινάκη. Όλα αυτά κατά τη γνώμη σας δεν θα έπρεπε να προκαλέσουν μια ταχύτερη αντίδραση. Ο Μαρινάκης λέει μέχρι και το πέναλτι ο Δημητριάδης το έδωσε. Λοιπόν, παιδί μου, ναι. Εδώ μένουμε όμως στη σοβαρή συζήτηση. Μα είναι λοιπόν, σοβαρή. Ναι. Καταλήγω στο εξής. Είναι συμφέρον της χώρας, γιατί εκτίθεται η χώρα και παθαίνει ζημιά σε μια στιγμή που έχουμε, εκτός από την ακρίβεια και την οικονομική κρίση και τον κόσμο να υποφέρει. Τώρα εγώ για να καταλάβω, εσύ φοβάσαι, Δημήτρη μου, ότι μπορεί να κουκουλωθεί και παρά το ότι πάει στον Ντογιάκο. Αυτό λες, Εγώ λέω ότι η κυβέρνηση με ευθύνη του Πρωθυπουργού συγκαλύπτει, διότι είναι ο Πρωθυπουργός. Μα πώς συγκαλύπτει, κύριε Παδημούλη. Το πόρισμα της Βουλής με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας είναι συγκάλυψη.
Μάλιστα. Όλα με λιγάλα. Μάλιστα. Και δεν το έδωσαν και στη δημοσιότητα. Να ρίχνει άπλε το φω άμεσα. Μια φράση προσπαθώ τόση ώρα να πω και δεν μπορώ να την πω. Ναι, αλλά να κάνουμε και διάλογο. Ναι. Μιλήσονται τόση ώρα. Λοιπόν, ο διευθυντής της Καθημερινής, ο κύριος Παπαχελάς, είναι στη λίστα των παρακολουθουμένων. Η Καθημερινή είναι μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα, άκρος φιλοκυβερνητική, και χθες έγραψε. Πρέπει να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση. Προφανώς. Το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να διαλευκανθεί. Ένας τρόπος υπάρχει, το κλειδί το έχει ο Μητσοτάκης και αρνείται να το χρησιμοποιήσει. Το απορρίτου. Να ζητήσει την άρση του απορρίτου. Όσο. Για ποιο πράγμα να ζητήσει την άρση του απορρίτου? Για τις νόμιμες επισυνδέσεις, κύριε Ραγκούρη. Και παραμονή. Για τις νόμιμες επισυνδέσεις. Και για αυτές. Μην τα μπερδεύουμε. Και για αυτές. Και να μην τα μπερδεύουμε, κύριε Ραγκούρη. Όχι, μπερδεύονται από μόνα του. Αφού είστε, κύριε. Μπορεί να κάνουμε λίγο διάλογο. Είναι και ο κύριος Χριστίνας, να πει καμιά κουβέντα. Να το έχουμε μπερδεύσει όλα. Να το έχουμε βάλει όλα στο μίξι. Κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Όχι, καταλαβαίνω πολύ καλά. Τέσσερις μήνες μετά. Μόλις μιλήσει ο κύριος Χριστίδης, θα συζητήσουμε. Τέσσερις μήνες μετά. Τέσσερις μήνες μετά. Κύριε Παπαδημούλη. Με ευθύνη Μητσοτάκη. Πρέπει να απαντήσει. Να μιλήσει ο κύριος Χριστίδης. Μην τα μπερδεύετε. Το γνωστό. Έλα, κύριε Χριστίδη. Επιχειρήματα. Ακόμη δεν ξέρουμε. Ελάτε, κύριε Παπαδημούλη. Με την ως πρόταση, με την ως εισήγηση. Τι σε είπε και το χειρίστηκε αποκλειστικά η κύριε Χριστίδη, δύο λεπτά. Γιατί τα μπερδεύετε? Είναι άλλο το πρεντέτο που σα παρακαλούμε που είναι από το 16 στην Ελλάδα. Το κόμμα που άνοιξε τη συζήτηση. Να ακουστούν κάποια πράγματα. Το κόμμα που άνοιξε τη συζήτηση αυτή ήταν το ΠΑΣΟΚ. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολούθησε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες στη δικαιοσύνη και στη συνέχεια στη Βουλή για να χυθεί άπλετο φως. Για τις νόμιμες επισυνδέσεις μιας κυβέρνησης η οποία θα μείνει στην ιστορία ως κυβέρνηση συσκότησης και νόμιμων λαθών, ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να πατήσει ένα κουμπί αύριο το πρωί και να μας πει τέσσερις μήνες μετά ποιος παρακολούθησε τον Νίκο Ανδρουλάκη και για ποιο λόγο. Δεν το κάνει. Όταν μάλιστα γνωρίζει ότι την ίδια χρονική περίοδο που δόθηκε η εντολή παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΕΠ, εστάληκε μήνυμα παγίδευση στο κινητό του από το πρόγραμμα Predator. Χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, παρακολουθεί υπουργούς, πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες, ανθρώπους κάθε τάξης και οικονομικής δυνατότητας και ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί τα γεγονότα. Και να ρωτιέμαι, είναι η χώρα μας μπανανία? Η Νέα Δημοκρατία. Για τη λίστα τη χθεσινή, πες μας. Για τον Ανδρουλάκη, τα ξέρουμε, ρε παιδί. Μα η λίστα η χθεσινή, κύριε Καμπουράκη. Η λίστα η χθεσινή, κύριε Καμπουράκη, τι δείχνει? Ότι η χώρα είναι μια μπανανία. Όποιο θέλει. Μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Είσαι βέβαιος εσύ ότι είναι δεδομένη? Αυτό δηλαδή. Αυτό ρωτώ. Γιατί εσείς λέτε ότι δεν παρακολουθείτε? Εσείς λέτε ότι δεν παρακολουθείτε? Εσείς λέτε ότι δεν παρακολουθείτε? Να σας πω λοιπόν γιατί. Γιατί έχουμε δεδομένα SMS τα οποία πήγαν για το πρόγραμμα Predator και δεν έχετε κάνει τίποτα. Όχι, κύριε Χριστίδη. Τίποτα. Είναι στην Ελλάδα μηνύματα σε βουλευτές, υπουργούς και δημοσιογράφους. Και δεν έχετε κάνει τίποτα. Εσείς πρέπει να το βρείτε, κύριε. Εσείς πώς να το βρείτε? Εσείς κυβερνάτε. Εσείς κυβερνάτε. Ποιος θα το βρει? Μια στιγμή τα έχουμε μπερδέψει. Πείτε μου ποιος θα το βρει. Όχι, εγώ, η δικαιοσύνη θα το βρει. Δεν έχει καλέσει κανέναν. Μα αφήνετε λίγο στη να σας... Βουλ... Όχι, δεν σας αφήνω. Στη Βουλή δεν καλέσατε κανέναν από τους υπολόγους. Εσείς θα το βρείτε. Εσείς δεν θα το βρείτε. Η δικαιοσύνη θα το βρει. Εσείς δεν θα το βρείτε σίγουρα. Υπάρχουν ελεκτικές αρχές για αυτό. Θέλετε να το βρείτε. Ακούστε τώρα. Για Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή λέτε ότι διώξατε τον κύριο Δημητριάδη. Υπάρχουν ελεκτικές αρχές για αυτό, κύριε Χριστίδη. Υπάρχουν ελεκτικές. Η ΑΔΑΕ. Η ΑΔΑΕ. Μάλιστα. Η δικαιοσύνη είναι. Τι έχει πει η δικαιοσύνη, ναι. Ακούστε με λίγο. Δεν υπάρχει. Όταν ο κύριος Ράμος είπε ότι όταν πήγε να βρει δεν βρήκε στοιχεία. Δεν μου απαντάτε. Όχι, αυτό δεν βρήκε στοιχεία. Γιατί τα καταστρέψατε. Γιατί τα καταστρέψατε. Για αυτό δεν. Όχι, κύριε. Όχι, όχι. Γιατί την μέρα που έφυγε ο κύριος Κοντολέου καταστρέψατε. Έκανε επιτόπου έλεγχο στην ΕΕΠ και είδε ότι δεν υπάρχει καμία. Γιατί τα καταστρέψατε. Τι λέτε τώρα. Αυτό που σα λέω. Τι λέτε τώρα. Τα έχουν τα ισχύει ο κύριος Ράμος. Άρα για να καταλήξουμε, παιδιά, μισό λεπτό να καταλήξουμε κάτι. Όχι, παιδιά, όχι, εδώ τα έχουν. Δύο λεπτά. Κάτσε δύο λεπτά. Μισό λεπτό. Κύριε Χριστίδη, δύο λεπτά να καταλάβω κάτι. Το τι λέει η κυβέρνηση το ξέρουμε, το βλέπουμε. Εγώ θέλω το εξής. Θα πάει ο κ. Βαξεβάνης, ο συνάδελφος. Λέει και ο κ. Σαμαράς, βέβαια. Και ο Σαμαράς πρέπει να είναι, βέβαια. Λοιπόν, θα πάει ο Βαξεβάνης στον Ντογιάκο. Ο Ντογιάκος λοιπόν θα τα ελέγξει και θα πει, παιδιά, θα κάνει την έρευνα και θα πει. Υπάρχει, έχει στοιχεία, δεν έχει στοιχεία. Αν μπει, έχει στοιχεία, είναι κόλαφος, θα φύγουν να πέσουν, ό,τι γίνεται.
Εάν πει δεν βρήκα στοιχεία, δεν υπάρχουν. Το επόμενο βήμα ποιο είναι, εντάξει, λάθος έγινε ή τα κουκουλώσαν. Δεν είναι, είναι κομβικό. Αν υπάρχει σύνδεση των στοιχείων. Μια στιγμή. Όχι, κύριε Καπουράκη. Ευθύνη έχει η κυβέρνηση που δεν μας έχει δώσει απάντηση στο ποιος χρησιμοποιεί το Predator στη χώρα. Μπράβο. Αυτή είναι η ευθύνη της κυβέρνησης. Κύριε Παπαδημούλη, σε ρωτήσω και κάτι. Και θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν ξέρει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχει αποκρισταλωθεί και έχει ελεγχθεί και έχει ερευνηθεί ποιος παρακολουθούσε τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και πρώην πρωθυπουργούς στη Γαλλία. Πείτε μου τώρα, θα μου απαντήσετε. Όχι, μην γελάτε, απαντήστε. Με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Πώς? Σας λέω λοιπόν, κύριε Καραγκιόνη. Μπορείτε να μου πείτε. Ότι έχουν συνδέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σταματήστε να φωνάζετε, είσαστε απολογούμενος. Εγώ λοιπόν, ναι. Εσείς ως βουλευτής που ψηφίσατε ναι στο κουκούλαμα. Αλλά θα μου απαντήσετε γιατί θέλω να συνεχίσω τώρα. Δεν υπάρχει καμία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία να έχει αποκαλυφθεί από το Ευρωκοινοβούλιο ότι παρακολουθείτε από το Predator και στη συνέχεια και από την ΕΥΠ. Καλά. Λοιπόν, Δεν υπάρχει καμία τέτοια χώρα. Ναι. Και λοιπόν, η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Ινβέλτ, που είναι φιλελεύθερη του Μακρόν, δεν είναι αριστερή ούτε σοσιαλιστή, αύριο θα καταθέσει σχέδιο πορίσματος, το οποίο θα είναι κόλαφος για την κυβέρνηση. Και ρώτησα κάτι τον κύριο Παδημούλη. Αφήστε να ακουθεί και αυτή η είδηση. Το οποίο θα έρθει για συζήτηση και έγκριση. Ωραία. Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ρώτησα κάτι τον κύριο Παπαδημούλη. Θα υπάρξουν και κεντροδεξιοί ευρωβουλευτές που δεν θα καλύψουν αυτές τις βρωμιές και αυτές τις αθλειότητες. Ρώτησα κάτι τον κύριο Παπαδημούλη. Αν υπάρχει σχέση του Predator με τις παρακολουθήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πρώην πρωθυπουργούς. Δεν υπάρχει τίποτα. Ξέρετε γιατί. Γιατί είναι δύσκολο να δούμε ποιος μπορεί να κάνει τέτοιο, να έχει τη χρήση τέτοιου κακού λογισμικού. Και γιατί δεν καλέσαν, τι ξέρουμε για την Ελλάδα. Γιατί δεν καλέσαν τον Δημητριάδη και τους κολλητούς. Ότι στην Ελλάδα μας το έχουν βεβαιώσει οι αρμόδιες ελεκτικές αρχές. Όχι εγώ, κύριος Παπαδημούλης, που ο καθένας λέει κάτι. Δεν υπάρχει σχέση της ΕΥΠ με το παράνομο λογισμικό. Ποιος λοιπόν μου λέει ότι χρησιμοποιεί αυτό το παράνομο λογισμικό, κύριε Καπουράκη. Η καταγγελία είναι για υπόγεια διασύνδεση. Εδώ υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Δεν είναι το ίδιο. Άκουσε να πει. Ένα ιδιώτη. Αυτά είναι παραμύθια για μικρά παιδιά. Ότι ένα ιδιώτη έχει ένα. Βρει τρόπο να έχει το Predator και το έχει στη Βραζιλία. Λοιπόν, αυτό θα το χρησιμοποιήσει για να κάνει κατασκοπία, για να παρακολουθήσει όλη την κυβέρνηση. Γιατί, ρε παιδιά. Όχι, δεν είναι μόνο εδώ η κυβέρνηση. Εδώ αραδιάζονται δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες. Γιατί μπορεί να έχει συμφέρον επιχειρηματικό. Αλλά το ξέρουμε. Όχι, κύριε Χριστίνα. Δεν σα ενδιαφέρει να το ψάξετε. Σα λέω τόση ώρα αυτό. Μα δεν το ψάχνετε. Μα τι σα λέω τόση ώρα. Δεν υπάρχει κανένα. Ότι ένα ζήτημα. Το ζητήσαμε εμεί. Δεν θέλω να πω περισσότερα στην Επιτροπή. Ζητήσαμε εμεί. Πώς μπορεί να γίνει έλεγχος αυτό. Παρόν ψηφίσατε στην Εξαρτητική Επιτροπή. Τα μέσα. Γι' αυτό κανένας δεν γίνεται, από τους θήτες δεν είναι γι' αυτό και δεν γίνεται στην Ευρώπη, κύριε Καμπουράκη. Δεν έχουμε πιθανότητα τα μέσα για να γίνει αυτό. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την συμπολιτισμένη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με κραυγές. Δεν κρύβεται η βρωμιά και το σκάνδαλο. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Να ανεβαίνουμε και λίγο τόνι. Θα επανέλθουμε. Δημήτρης Μαύρος, θα δούμε εδώ τι θα. Την σύσταση των αναποφάσιστων. Λοιπόν, από την έρευνα της MRB σε πολύ λίγο. Το έχεις επικεντρώσει το θέμα. Εντάξει, πολύ. Πάρτε για ένα το Γιώτα Γιάρης να έχετε να πορεύεστε, παιδιά. Αυτοκίνητο της χρονιάς 21, φοβερός εξοπλισμός, κριτικές και δίαση, επιδόσει τα πάντα στο 14999. Διεκδικήστε επίσης μια δωρεοεπιταγή 1.000 ευρώ από τη μεγάλη ελληνική εταιρεία Alpha Wood Group για να την εξαργυρώσετε σε προϊόντα ξύλου που παράγει η ίδια, όπως εσωτερικές πόρτες, δάπεδα, βριγκέτες, πάγκους και άλλα προϊόντα. Μεγαλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου στην Ελλάδα, η Alpha Wood Group, με σημαντική εξαγωγική δύναμη και προϊόντα οικολογικά και πιστοποιημένα. Στο alphawood.gr και στο 801-772-73 οι πληροφορίες. Στείλτε μήνυμα και SMS στο. Δεν το θυμάμαι το νούμερο. 14999. SMS τηλεφώνημα για να το διεκδικήσετε.
Για λοιπόν, πάμε να ρίξουμε. Α, να δούμε μια ματιά, να μιλήσουμε με τον κύριο Τζιτζικώστα. Ο οποίος είχε αυτή την περιπέτεια. Καλημέρα, κύριε Τζιτζικώστα. Καλημέρα, κύριε Περιφερειάρχε. Καλημέρα, κύριε Καμπουράκη, κύριε Στάθη. Πώς είστε, καλά. Εντάξει. Καλά, καλά, πίσω στην πατρίδα. Να ρωτήσω κάτι. Τελικά, επειδή οι Τούρκοι λένε ότι μείνατε 20 λεπτά, εσείς λέτε 6 ώρες. Μπορείτε να μας πείτε πόσο μείνατε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το, αυτά που λένε οι Τούρκοι. Δυστυχώς υποτιμούν την νοημοσύνη μας και δεν μπορούν να σταθούν ή να πείσουν κανέναν. Ήμουνα επί 6-7 ώρες μαζί με τη Γενική Πρόξενο της Ελλάδος, την κυρία Μπαλκίζα, την οποία θέλω να ευχαριστήσω και να πω για ακόμη μια φορά ότι είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τέτοιους διπλωμάτες, ναι, όπως και τον πρέσβη της Ελλάδος στην Άγκυρα. Και ήμασταν εκεί μαζί από την πρώτη στιγμή, προσπαθώντας αρχικά να μάθουμε το λόγο για τον οποίο υπήρχε η απαγόρευση εισόδου μου στην Τουρκία και προφανώς στη συνέχεια κάνοντας όλες τις ενέργειες εκείνες που χρειαζόταν για να πάρει αυτό το δρόμο του. Από σας λένε πέρα, προβοκάτορα, κύριε Περιφερειάρχα. Πάλι. Γράφουν στα πρωτοσέλιδα προβοκάτορας ο Έλληνας, ο Περιφερειάρχης. Ναι, ναι. Από μια χώρα που έχει κάνει την προβοκάτσια δεύτερη της φύση, νομίζω τουλάχιστον θα έπρεπε να υπήρχε τουλάχιστον μια πιο σοβαρή αντιμετώπιση, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το λάθος που έκαναν οι Τούρκοι αυτή τη φορά, με αυτή την προκλητικότατη στάση, είναι και που ενδεχομένως δεν υπολόγισαν σωστά. Μα ήταν λάθος τώρα ότι, κύριε Τζιτζικώστα, ή ήταν επί τούτου, ρε παιδί μου? Όχι, προφανώς και ήταν επί τούτου. Αλλά ήταν ένα λάθος τελικά για αυτούς αυτή η επιλογή. Και ο λόγος έχει να κάνει με το ότι εγώ δεν επισκεπτόμουν την Τουρκία με την εθνική μου ιδιότητα. Την επισκεπτόμουν με την ευρωπαϊκή μου ιδιότητα. Και γι' αυτό το λόγο αυτή η πρόκληση της Τουρκίας έχει λάβει πλέον διεθνείς διαστάσεις. Διότι πάρα πολύ απλά, για πρώτη φορά η Τουρκία δημιουργεί πρόβλημα σε έναν επίσημο ευρωπαϊκό θεσμό, ο οποίος είχε τη γενική τη συνέλευση της Ευρωμεσογειακής, την οποία θα προείδρευα να γίνεται φέτος στη Σμύρνη. Κάθε χρόνο γίνεται σε διαφορετική χώρα. Ρε παιδί μου, μήπως δεν ήθελα να γίνει αυτό. Βγεις εκεί απάνω και να πεις, ας πούμε, διάφορα πράγματα για την Τουρκία, για την Ελλάδα, για τα αυτά, για τα αυτά. Μήπως αυτό ήταν η ουσία του πράγματος? Ενδεχομένως. Δεν μπορώ να βρίσκομαι στο μυαλό της Τουρκίας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι την πρώτη στιγμή είχα πάρει την απόφασή μου ότι θα σηκωθώ να φύγω από την Τουρκία, θα επιστρέψω στην Ελλάδα, διότι δεν πρόκειται να δεχτώ ποτέ καμία προσβολή σε βάρος οποιοδήποτε Έλληνα. Η αξιοπρέπειά μας, η αξιοπρέπεια των Ελλήνων διαπραγμάτευτη, κύριε Καμπουράκη. Όταν είμαστε σε αποστολή στο εξωτερικό, εκπροσωπούμε όλους τους Έλληνες, δεν εκπροσωπούμε τον εαυτό μας. Φυσικά, φυσικά. Αυτό που φάνηκε όμως από αυτή την ιστορία είναι προφανές. Υπάρχει μια διολίσθηση της Τουρκίας στα άκρα, φοβάμαι χωρίς επιστροφή, βαθαίνει το χάσμα που τη χωρίζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια φαίνεται για ακόμη μια φορά ότι το βαθύ κράτος της Τουρκίας έχει ισχυροποιηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Ναι, δεν μου λέτε κάτι τελευταίο. Κάτι τελευταίο. Ναι. Ρε παιδί μου, αυτοί είπαν, ας πούμε, ότι παιδιά ήταν μια συνωνυμία, τέλος πάντων 20 λεπτά, εντάξει. Ούτε ένας μπαγάσας, ένας κατώτατος, ένας κλητήρας, κάτι να σου πει συγγνώμη, κύριε Τζιτζικώστα μου. Το συγγνώμη το είπανε? Όχι, συγγνώμη δεν είπανε. Είπανε απλά μετά από 7 ώρες ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να άρει το απαγορευτικό. Και λέω σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ αποχωρώ. Αυτοί ισχυρίζονται ότι το πρόβλημα ήταν τεχνικό. Εγώ σας λέω ότι το πρόβλημα είναι τεχνητό. Έτσι. Υπάρχει μια κίνηση ακραίας πρόκλησης. Ένα σχόλιο για το γεγονός ότι εδώ την έχουν πέσει, βρίζουν και τον Ιμάμ Ογλού, επειδή είπε ότι αυτό ήταν ένα πράγμα που δεν έπρεπε να γίνει και διαταράζει και τις σχέσεις των δύο χωρών. Ακριβώς. Και πρέπει να πω ότι και ο Δήμαρχος της Σμύρνης αλλά και ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης από την πρώτη στιγμή επικοινώνησαν πάρα πολλές φορές μαζί μου σε αυτές τις 7 ώρες, εκφράζοντάς μου τη λύπη τους, το θυμό τους για αυτό που έχει γίνει. Και αυτό ενισχύει, αν θέλετε, και το επιχείρημα που σας είπα προηγουμένως, ότι το βαθύ κράτος της Τουρκίας επιχειρεί να βγει μπροστά και αυτό είναι που θα πρέπει να προβληματίσει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Περιφερειάρχα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Χαιρετίσματα πάνω στη Μακεδονία. Στην όμορφη, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα σας, κύριε Μαύρο. Καλημέρα σας, κύριε Καμπουράκη. Πώς είναι καλημέρα, η MRP. Καλημέρα, κύριε Μαύρο. Μια χαρά. Χαιρόμεθα. Γεια σας, κύριε Κοντάκη. Κατά ώρας πρωτοσέλιδα. Να είστε καλά, κύριε Καμπουράκη. Λοιπόν, μου αρέσει που υπηρετείς και την καθαρεύουσα όταν χρειάζεται.
Η αιστεία νομίζω προστατεύει τη γλώσσα. Και αλήθεια, όχι, την ελληνική γλώσσα διά της καθαρέβουσας. Είναι δύσκολο να γράφεις βέβαια στην καθαρέβουσα. Έχουμε τρόπους. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν τρόποι. Είναι δύσκολο. Για να ξέρεις καταρχήν ελληνικά και μετά. Ναι, ναι, εντάξει ρε, λοιπόν, δεν μπορώ να το κάνω, γι' αυτό το λέω. Μπορείς, βέβαια, μπορείς. Εγώ διάβαζα μια φορά Παπαδιαμάντη στην κόρη μου όταν ήμουν μικρή. Και μου λέγε, ρε μπαμπά, αγγλικά μου διαβάζει. Πρέπει να σας πω το μυστικό, λοιπόν. Μπαίνουν όλα στον υπολογιστή δημοτική και βγαίνουν καθαρίζοντας. Τα ξέρω, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, τα λοιπόν. Τα ξέρω. Τι θα δούμε σήμερα, καταρχήν. Δούμε κάτι. Ναι. Είπε για τους δικούς του λόγους, βεβαίως, ο κ. Τζικώστας, μία φράση που την έγραψε το Open από κάτω, αλλά θέλω να την κρατήσετε, γιατί αυτή η λέξη που περιέχεται μέσα στη φράση θα είναι το μεγάλο διακύβευμα της χώρας από εδώ μέχρι τις εκλογές. Ποιο? Σε επικοινωνιακό, πολιτικό και σε πολλά άλλα επίπεδα. Η λέξη αξιοπρέπεια. Ναι. Ναι. Έχουμε προχωρήσει πιο κάτω από τα θέματα δικαιοσύνης και έχουμε μπει στο ότι έχει πληγεί η αξιοπρέπειά μου. Αυτό το θέμα, να το βάλω αλλιώς, για να, πριν πάμε στις κάρτες και αυτά που έχουμε δει, που έχουμε μετρήσει, το θέμα των υποκλοπών, έτσι όπως αναδεικνύεται τώρα, που δεν το έχουμε μετρήσει ακόμα, θα το μετρήσουμε στην επόμενη έρευνα. Γιατί ξαναήρθε. Γιατί ξαναήρθε, ακριβώς. Στη διάσταση που έχει προκύψει τώρα, θεωρείτε, κύριε Μαύρο, ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα αναλόγως με την εξέλιξη? Είναι ένα θέμα τέτοιο, θέλω να πω. Θα τα πειράξεις πάλι. Γιατί αρχικά η υπόθεση των υποκλοπών απεδείχθη ότι ήταν μια λαδιά στο σημείο του πουκαμίσου εδώ που το κάλυπτε, αν θέλετε, η γραβάτα. Ωραία παρομοίωση. Όχι επειδή κουκουλώθηκε, αλλά επειδή εμένα τώρα το Δημήτρη το Μαύρο, ποιος με παρακολουθεί τώρα, πάντα υπήρχε να παρακολουθήσεις. Μετά ήρθε ο Πάτσης και έκατσε λαδιά πάνω στη γραβάτα. Και τώρα ξαναεμφανιζόμαστε στο κοινό, στους Έλληνες, και η λαδιά έχει μεγαλώσει, έχει πάει πιο κει πάνω στο πουκάμισο. Ναι, μεγαλώνει τόσο πολύ που κοντεύει να γίνει, κύριε Μαύρο, κοιλίδα. Κοιλίδα. Θα το δούμε εάν πώς θα το πάρει ο Έλληνας, γιατί εξακολουθεί να βάζει την τσέπη του μπροστά. Αλλά το θέμα είναι ότι, γι' αυτό και μίλησα για την αξιοπρέπεια, όλα αυτά αρχίζουν και πλήττουν μια συνολική εικόνα που έχει ο κόσμος για την ζωή του. Και εκεί θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Πάμε να δούμε λίγο τα. Μάλλον κάνε ένα σχόλιο. Εγώ το βλέπω πολιτικά το θέμα. Γιατί οι δημοσκοπήσεις πια νομίζω είναι κινούμενοι άμμος. Δηλαδή από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση θα βλέπουμε πράγματα προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Ανάλογα με τις εξελίξεις που υπάρχουν. Στην εξέλιξή τους, όχι τώρα. Στην εξέλιξή τους, όχι τώρα. Όχι τώρα, στην εξέλιξή τους. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι τίποτα δεδομένο, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα, καθώς η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει πια πρόβλημα και στα αριστερά της και στα δεξιά της. Συνολικά μπορεί κανείς να δει μια Νέα Δημοκρατία που θύρεται και ένα ΣΥΡΙΖΑ που δεν αρέσει. Αυτό είναι στην πραγματικότητα το απάβγασμα των δημοσκοπήσεων σήμερα. Σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές, πέρα του αξιακού, δηλαδή να μην επικρατήσει ο ιός της ατιμίας στη χώρα, να μην ακούει ο ένας τον άλλον, νομίζω ότι έχει μια φοβερή επίδραση στον εσωτερικό συσχετισμό εξουσίας. Δηλαδή, ποιος στο power game, όπως λέμε σε άπτεστη καθαρέουσα, ποιος έχει το πάνω χέρι. Εάν από την έρευνα της δικαιοσύνης προκύψουν στοιχεία που αδυνατίζουν την κυβέρνηση, αυτό αργά ή γρήγορα θα έχει επίδραση στο εκλογικό σώμα. Εάν δεν προκύψουν στοιχεία, θα ανακάμψει η κυβέρνηση. Εσωτερικό θέμα στη Νέα Δημοκρατία θα τεθεί, πιστεύεις? Υπάρχει εσωτερικό θέμα, κατά τη γνώμη μου, στην καρδιά του πυρήνα της εξουσίας. Στην καρδιά του πυρήνα της εξουσίας. Δηλαδή, η συμμαχία με την οποία ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία και η διάταξή της, πώς ήταν δομημένο το γραφείο του Πρωθυπουργού, έχει πολύ μεγάλη ρογμή. Δεν ξέρω αν δεν υφίσταται. Λοιπόν. Και οι επιχειρηματίες που τη στήριξαν, και το αντισύριζα μέτωπο, και η διάταξη στο εσωτερικό των συνεργατών του κ. Μητσοτάκη, αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε μερικά πράγματα. Βασικά κομμάτια θα ξεκινήσουμε με την πρόθεση ψήφου, την οποία την ξέρουμε και την έχουμε δει, για να πάμε στο πιο ενδιαφέρον. Να έρθει ο κύριος Βέρκος. Έλα, κύριε Σβέρκο. Γιατί έτσι κι αλλιώς θέλουμε να κάνει σχόλιο ο κύριος Βέρκος και για τις υποκλοπές. Ας το δείχνουμε. Πριν πάμε να δούμε την ταυτότητα της έρευνας και τα λοιπά. Καλώς τον. Καλώς τον, Νίκο. Καλώς τον, Νίκο. Σε παίρνουμε από τα μούτρα. Μιλήσαμε για τις υποκλοπές γενικότερα. Να κάνουμε ένα σχόλιο πριν πάμε στις δημοσκόπες, να δούμε αυτό πρώτα, που είναι πιο καινούριο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η αποκάλυψη όσο αποκάλυψε, αλλά και η φύση του όλου θέματος δεν επιτρέπει και πάρα πολλές αμφισβητήσεις, αλλά και το πώς ακριβώς παρουσιάστηκε εννοώ.
Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνει έρευνα, αλλά πρέπει να γίνει έρευνα και από το ανώτατο δικαστικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να πάμε πάλι σε έναν πτεσματοδίκη ή έναν εισαγγελέα. Στον Τωριάκο, δεν πάει. Όχι. Θα την κάνει εισαγγελέα πρωτοδικών. Ο εισαγγελέα πρωτοδικών. Ναι, μάλιστα. Και να σα πω ότι είναι η πέμπτη έρευνα την οποία έχει αναλάβει. Και φαίνεται ότι καθυστερεί. Η πρώτη ήταν από την εποχή του κυρίου Κουκάκη, όταν εκείνο κατήγγειλε την υπόθεση και πήγε και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά. Αυτό είναι το πρώτο. Εγώ πάντως αυτό που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση και μπορεί να φαίνεται λίγο παράλογο, αλλά εγώ θα το συνδέσω λίγο και με τα όσα βλέπουμε και στο ποδοσφαιρικό επίπεδο. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας ανελέητος πόλεμος κάποιων κέντρων και στη μέση φαίνεται να βρίσκεται το ίδιο το Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός για τους χειρισμούς του πριν, για τους χειρισμούς μετά. Ακούσαμε δηλώσεις ακόμα που εμπλέκουν και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ακόμα και από ποδοσφαιρικούς παράγοντες. Εγώ νομίζω ότι όλο αυτό είναι μια ένδειξη μιας πολιτείας η οποία είναι προβληματική, η οποία δεν έχει προχωρήσει γρήγορα στη διαλεύκανση της υπόθεσης, που έχει αφήσει τρομερές σκιές. Και το πρόβλημα είναι ότι τελικά φτάνουμε σε ένα σημείο να υπάρχει γενικευμένη ανασφάλεια στον κόσμο και μια έλλειψη εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα. Νομίζω ότι θα έπρεπε. Και το πρόβλημα είναι το ίδιο της κυβέρνησης και το ίδιο του Πρωθυπουργού, κατά την άποψή μου. Ότι δεν έλυσε το ζήτημα γρήγορα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σκιές. Και δεν έχουμε πάει προχωρήσει λοιπόν, μπροστά. Με βάση αυτά, Δημήτρη μου. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τώρα, η έρευνά σου, να δεις τώρα πόσο γρήγορα αλλάζουν τα πράγματα. Η έρευνα έγινε την περασμένη εβδομάδα, τέλειωσε. Τελείωσε στις 2 του μηνός, δηλαδή ημέρα Τετάρτη. Τώρα μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Μπορεί να έχουν κουνηθεί λίγο, γιατί ο κόσμος δεν έχει προλάβει να πέψει η πληροφόρηση. Μην ξεχνάτε ότι ο ποδοσφαιρικός αγώνας που άκουσα ότι ανακατεύει κάποια πράγματα, σηκώνει δηλαδή λίγο το βυθό, έγινε χθες. Ο κόσμος τώρα θα αρχίσει να διαβάσει στα social media ποιος έχει θυμώσει με ποιον. Και αν αυτό συνδέεται με την πολιτική και πώς συνδέεται και αν συνδέεται κτλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρόθεση και θα μας πεις, Δημήτρη, και για την αναγωγή. Αλλά το βασικό είναι για μένα η σύσταση των αναποφάσιστων, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν το έχω συνηθίσει να το βλέπω. Όχι, και την ανάλυση και του. Προσπαθήσαμε να την πάμε λίγο σε βάθος για να καταλάβουμε τι γίνεται. Και εδώ θα δείτε ότι η κουβέντα που ακούστηκε ότι ο κόσμος έχει απαξιώσει το πολιτικό σύστημα που το εκπροσωπούν και οι δύο άνθρωποι που έχουμε στην παρέα, φαίνεται με κάτι θηριώδεις μπάρες που θα τις δούμε λίγο πιο κάτω, έτσι. Ναι. Λοιπόν, η πρόθεση λοιπόν, είναι... Η πρόθεση ψήφου δείχνει τη διαφορά να έχει μειωθεί από τη δική μας προηγούμενη μέτρηση περίπου μια μονάδα, από το 6,8 πήγε στο 6,107. Και με τη Νέα Δημοκρατία στο 29,1, το ΣΥΡΙΖΑ στο 23, το ΠΑΣΟΚ που πολύ περιμένα με, μπορώ να σας πω, ότι θα έχει φθορά. Εγώ δεν το βλέπω να υφίσταται φθορά. Δεν ξέρω τι θα γίνει παρακάτω και αν παραμονές των εκλογών θα εμφανιστούν άλλα φαινόμενα. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το 11-5 που με αναγωγές πηγαίνει στο 12 και πιο πάνω κτλ. Αντέχει. Είναι εκεί. Να. Με την αναγωγή είναι στο 6,3 η διαφορά. Με την αναγωγή είναι στο 6,3 η διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα. Μετά έχουμε το ΚΚΕ στο 5. Τον κύριο Βελόπουλο στο 4,5 που κρατάει και αυτός γιατί έχει εισπράξεις από τις διαρροές της Νέας Δημοκρατίας. Και... Υπάρχουν περιοχές που είναι πιο ψηλά ο Βελόπουλος. Ναι. Ακούγεται ότι ο κύριος Βελόπουλος στη Βόρεια Ελλάδα είναι τρίτο κόμμα. Εμείς δεν το έχουμε βρει στη Βόρεια Ελλάδα τρίτο κόμμα. Είναι πολύ πιο ενισχυμένο, αλλά όχι τρίτο κόμμα. Έτσι. Ένα άλλο φαινόμενο βλέπουμε ότι είναι στο, αν βλέπω καλά, στο 2,6 οι Έλληνες του κυρίου Κασιδιάρη. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στις δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας να μην υποτιμήσουν αυτό το 2,6. Ναι. Με την αναγωγή ανεβαίνει. Με την αναγωγή τη μισή ανεβαίνει. Όταν λέω τη μισή εννοώ απλά στα έγκυρα. Άμα της κάνεις ολόκληρη την αναγωγή, πετάξεις δηλαδή όλη την αδιευκρινιστή έξω, είναι 3 κάτι. Μπαίνει στη Βουλή. Επαναλαμβάνω, μη βλέπετε μόνο το 2,6. Σας λέω ότι τα νούμερα από κάτω του συγκεκριμένου κόμματος έχουν θυμό. Αυτό ναι. Είναι, ναι. Υπάρχει όμως κάτι που μας, έχω την εντύπωση μας διαφεύγει και το βλέπουμε ξαφνικά. Θεωρούμε, για παράδειγμα, ότι η διαμαρτυρία που υπάρχει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας γίνεται τώρα και ενδεχομένως με τις υποκλοπές, με τον Μπάτση κτλ. Δεν γεννήθηκε σήμερα. Γεννιέται σταθερά μέσα στην τριετία. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τις δουλειές τους στην Κοζάνη. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται ιδιαίτερα μεγάλης ηλικίας που τους έβαλαν να πληρώσουν το κατοστάρικο το πρόστιμο για το εμβόλιο. Αυτό δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει κανείς, γιατί δεν το λένε ενδεχομένως στην αιτιολόγηση της
της ψήφου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παράπονα για τη συμπεριφορά πέραν στην ποδοσφαιρική του ομάδα. ΠΑΟΚ. Βάλτε και τον Ολυμπιακό από σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση για το ότι συνέβαινε στο πρωτάθλημα τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Προσθέστε και αυτό που συμβαίνει τώρα. Όλες οι κυβερνήσεις. Κατά καιρού. Ναι, προφανώς σε όλες οι κυβερνήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζει αυτή η κυβέρνηση. Λοιπόν, ερώτηση τώρα εγώ. Ερώτηση. Mm. Υπάρχει μια επιχειρηματολογία εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως που λέει ότι οι νεαρές ηλικίες. Mm. Δεν είναι στα σταθερά τηλέφωνα, δεν τους πιάνεις, δεν θέλουν να μιλήσουν. Ναι, ναι. Μιλάνε στους αυτούς και τρολάρουν. Mm-hmm. Και άρα η δημοσκόπηση, παρά την προσπάθεια που κάνετε, εκεί δεν μπορεί, δηλαδή μπορεί και να τους ψιλογάνετε. Έτσι. Λοιπόν. Το έχουμε ξεντεριάσει αυτό το θέμα. Ναι. Και όχι μόνο η MRB, όλες οι εταιρείες το παλεύουν. Ναι. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Ναι. Πρώτον, για να πιάσει τι μικρότερε ηλικίε, δεν μπορεί να τι πιάσει τηλεφωνικά πια. Ούτε σε σταθερά, σχεδόν ούτε σε κινητά. Ναι. Γι' αυτό και έχουμε μπει στο ίντερνετ και το μισό δείγμα τη έρευνα και άλλων εταιριών είναι στο web. Από πάνελ όμω, όχι αδόμητα. Ναι, ναι, εντάξει. Έτσι, ναι. Πετάω μία πρόσκληση και μαζεύεται κόσμο από κάτω. Άρα αυτό το διορθώνουμε. Mm-hmm. Δεν με απασχολούν οι μικρέ ηλικίε. Αυτό που με απασχολεί. Είναι η μέχρι πρότινος τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα σταματήσει, υπάρχουν ενδείξεις ότι μάλλον θα σταματήσει, επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ προς τις δημοσκοπήσεις ότι όλοι είναι λαμόγια, μη συμμετέχετε. Νομίζω ότι το άλλαξε εντελώς ο Αλέξης Τσίπρας και τον τελευταίο καιρό και νομίζω στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky ήταν πολύ... Αυτό τι δημιουργεί, ότι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι πολύ κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, κοινώς η συσπήρωση, οι πυρηνικοί δηλαδή ΣΥΡΙΖΕΙ, δεν απαντάνε. Και με αποτέλεσμα να εισπράττεις μικρότερες συσπηρώσεις στα στάθμιστα δείγματα από γύρω την από το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν απαιτεί σταθμίσεις, όχι απλοϊκές, αλλά να ισορροπήσεις αυτή την απώλεια. Ακόμα δοκιμάζουμε πράγματα... τα οποία βεβαίως πρέπει να εξελιχθούν. Από τα στοιχεία σας διαφαίνεται ότι υπάρχει μια τάση αποχής. Το λέω γιατί είναι το μεγάλο ζήτημα σε όλες τις ευρωπαϊκές εκλογές στην πραγματικότητα η αποχή. Ναι. Και πολλοί φοβούνται ότι, μάλλον έχουμε δει ότι πάντοτε όταν υπάρχει αποχή υπάρχουν και συγκεκριμένες κινήσεις, θα λέγαμε, μέσα στο κοινωνικό και στο εκλογικό κομμάτι. Φαίνεται ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος αποστρέφεται τόσο πολύ τη διαδικασία πλέον. Όχι, δεν εισπράττω τόσο μεγάλα νούμερα. Δηλαδή, δημοσκοπικά βλέπουμε πενταράκια και τέτοια και αυτά, τα οποία δεν είναι τόσο μεγάλα. Θα πρέπει να πάμε πιο κοντά στις εκλογές για να βεβαιωθούμε. Mm-hmm. Έτσι. Πάμε στην αδιαφκρίνηση. 13,6 είναι η αδιαφκρίνηση ψήφος. 18 είναι με λευκό... μαζί με λευκά άκυρα, τα οποία πολλοί καταφεύγουν σε αυτή την απάντηση για να μην πάρουν θέση. Για να μην απαντήσουν ευθέως. Άρα λες είναι γύρω στο 18% η αδιαφκρίνηση. 18% αυτούς που πρέπει να τους έχουμε με στενό μαρκάρισμα για να παρακολουθούμε τι κάνουν. Λοιπόν, τι έχει κάνει ο κύριος Μαύρος εδώ. Λοιπόν, έχει κάνει τη σύσταση των αδιαφκρίνητων. Ακριβώς. Δημογραφικά λοιπόν, και πρέπει τα κόμματα να το προσέξουν αυτό το πράγμα, υπάρχουν η ροπή φύλου μέσα στην αδιαφκρίνηση ψήφου είναι η γυναικεία. Κακό αυτό. Περισσότερες γυναίκες. Δεν ξέρω τι είναι. Εννοώ ότι οι γυναίκες είναι πολύ αυστηροί κριτές όλων των κομμάτων. Ναι. Πρώτον. Αυστηρότεροι από τους άνδρες. Το καλάθι, τη γειτονιά, το ωραίο. Το καλάθι του νοικοκυριού, όχι καλάθι σούπερ μάρκετ μόνο. Ναι, όλο. Τρίτον, ακούνε θυμικά. Ναι, περισσότερο. Περισσότερο. Από τον άντρα. Τέταρτον. Γιατί τώρα. Συνέστημα περισσότερο. Να πω, επειδή ο Δημήτρης ξέρω με σκαλίζει πάντα, για να του δίνω την απάντηση. Γιατί υπάρχουν στη μέση τα παιδιά. Τα παιδιά. Εκεί δεν σηκώνουν τίποτα. Ναι, δηλαδή, άμα πει σε μια νοικοκυρά να σου φτιάξω το καλάθι, να σου κάνω το αυτό, το εκείνο, το τούτο, το άλλο, την ισότητά σου, δεν ξέρω και εγώ τι, και από την άλλη μεριά της βάλεις στο τραπέζι, που αυτά δεν μπορούν να πηγαίνουν διληματικά, αλλά αν τα βάλεις διληματικά, θα βρω μια καλή θέση εργασίας για το παιδί σου. Έχει πάει το λαιμό της, έχει πηδήξει από την Ακρόπολη προκειμένου να γίνει αυτό. Μάλιστα. Το παιδί, σωστά. Γι' αυτό και κομματικά, εάν θέλεις να αγγίξεις τις γυναίκες, δεν θέλει μοντερνιές ή μαγκές ή είμαι σφίχτης ή είμαι μάτσο. Θέλει να τις μιλήσεις καραμπολοειδώς για το παιδί της. Και τότε και οι δύο μαζί πιάνεις και τους νέους και τις μαμάδες με λίγα λόγια. Nice.
Εκτός από τις γυναίκες. Εκτός από τις γυναίκες, στην επόμενη σελίδα φαίνεται ότι οι δύο κεντρικές ηλικίες οι οποίες βρίσκονται μέσα σαν δομή, σαν φορά στην αδιευκρίνηστη ψήφο είναι το 35-54. Δηλαδή είναι καθαρό αίμα παραγωγικές ηλικίες οι οποίες τραβάνε αυτή τη στιγμή όλο το ζόρι της ζωής και της καθημερινότητας. Ναι. Και δευτερευόντως είναι η λίγο πιο μικρή, το 25-34. Αυτοί που πάνε να μπουν στην εργασία τώρα. Πάνε να μπουν στην εργασία και ψάχνουν να βρουν... Στην ανάλυση ψήφου, ποιος προηγείται σε αυτές τις ηλικίες? Στις μικρές ηλικίες... Όχι, 35-44, 45-54. Εδώ γίνεται πόλεμος. Τις είχε καθαρό αίμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, επειδή έρχεται από μία ήττα και τα λοιπά, υπάρχει τζαρτζάρισμα. Αυτές τις ηλικίες είχαν αναπτύξει προσδοκίες από το Μητσοτάκη. Οι προσδοκίες αυτές, για δίκαιους ενδεχομένως λόγους, επειδή ήρθε πανδημία, ήρθε η ακρίβεια κτλ., ακόμα υποφέρουν. Οπότε εκεί είναι όλη η μάχη. Είναι και το κομμάτι στο οποίο υπάρχουν, θα λέγαμε, οι μεγαλύτερες κινήσεις και μετακινήσεις ψηφοφόρων. Βεβαίως. Το συγκεκριμένο. Από εκεί είναι. Όλο το δηλαδή, πράγμα. Στα έχει... Στις υπόλοιπες η μεγάλη δεν είναι πιο... Δηλαδή, 55+, εάν βάλετε 10 και το 65+, πλάς, είναι μπετό. Μπετό. Οι νεαρούλιδες... Οι νεαρούλιδες, 17-24 βλέπετε ότι δεν είναι καν στην αδιευκρινιστή, διότι, όχι καν, έχουν χαμηλότερη δυναμική, διότι είναι αλλού. Ακούν με άλλους όρους. Ναι. Έχουν πάει σε μικρότερα κόμματα. Έχουν σκορπίσει. Δεν είναι μέσα στην αδιευκρινιστή μαζεμένοι. Μάλιστα. Άρα αυτό το κομμάτι που λες εδώ, Δημήτρη... Αυτοί μπορεί να μην πάνε να ψηφίσουν. Να μην πάνε καν να ψηφίσουν. Αυτό το κομμάτι δηλαδή, εδώ ουσιαστικά αυτό κρίνει και τις εκλογές επί της ουσίας, όπως καταλαβαίνουμε. Όποιος πιάσει... Αυτό το κομμάτι. Και στην 25-54. 25-54 και κυρίως οι 45-άριδες. Οι 45-άριδες. Εκεί δεν έχουμε δείγμα ποιος υπερέχει σε αυτές τις ηλικίες, 45-συν, ξέρω εγώ. Εσύ είπε, γίνεται μάχημα. Κομματικά, ναι, από την προέλευσή τους... Ναι. Στις εκλογές του 2019, ναι, παρόλο που είναι ασθενέστερη η παρουσία των δύο μεγάλων κομμάτων και έχουμε παρουσία μικρών δεξιών κομμάτων και δεν σου λέω τίποτα και εκεί, είναι, ναι, είμαι αδιευκρίνιστος και ως προς το τι ψήφισα, ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα, ανεξαρτήτως αν είναι χαμηλότερα από το σύνολο, δηλαδή η δυναμική τους είναι ασθενής, προηγεί το ΣΥΡΙΖΑ. Προέρχονται από ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ, λίγο παραπάνω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε πού μένουν, σε ποιες περιοχές. Είναι στις μεγάλες πόλεις η αδιευκρίνιστη ψήφος, δηλαδή σε περιοχές που είναι πάνω από 10.000, συμπεριλαμβανομένες και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Και βλέπετε ότι όσο πάμε προς τα αγροτικά, η αδιευκρίνιστη πέφτει. Είναι πιο παγιωμένες οι σκέψεις. Οι αντιλήψεις και... στις αγροτικές περιοχές. Επαγγελματική προέλευση. Συγγνώμη, υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας. Δηλαδή στο παρελθόν. Στο άλλο ψήφιζε η Αθήνα, ναι, ναι. 2000-2004, 2000 που ήταν οι πιο ωριακές εκλογές. Άλλο ψήφιζε η περιφέρεια, άλλο ψήφιζαν τα αστικά κέντρα. Τότε είχαν ψηφίσει τα αστικά κέντρα Πασόκ, 2000, λίγο περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, όπως έγιναν οι εκλογές. Και η περιφέρεια σαρωτικά Νέα Δημοκρατία. Τώρα υπάρχει ομογενοποίηση στην ψήφο ή διαφοροποίηση? Όχι, δεν είναι ομογενοποίηση. Τηρείται περίπου ένα τέτοιο κέντρο βάρους. Ναι. Δηλαδή το πιο δυνατό σημείο του ΣΥΡΙΖΑ είναι η Αθήνα, αλλά όχι όσο ήταν όταν ήταν στα καλά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Και καλά, κάτω δεν άρεσε. Αλλά και οι δύο αυτή τη στιγμή, εάν μου πείτε πού θα δούμε να παίζετε το σε εισαγωγικά ξύλο, είναι στην Αθήνα, Αττική. Εκεί θα κρυθεί. Εκεί που είναι και περισσότεροι. Και μισή ψηφοφόρη της αγοράς. Είναι και αναποφάσιστη εκεί. Η μείζωνα περιφέρεια πρωτευούς που είναι η Αθήνα-Αθήνα είναι το 35% της χώρας. Ναι. Βάλτε άμα πάμε στην Αττική, τελείωσε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα επαγγέλματα. Εδώ καταλαβαίνετε ότι είναι εκεί που τα κόμματα θα αναπτύξουν πολιτικές. Ναι. Διότι η δύναμη της αδιευκρίνησης ψήφου είναι πρώτον οι άνεργοι που είχαν δουλειά και τη χάσανε, γιατί ναι, βλέπετε ότι η μικρούλα που είναι ο κύκλος περίπου στη μέση, ναι, δίπλα τους είναι ο άνεργος που τώρα ψάχνει για δουλειά. Ναι. Και βλέπετε ότι είναι μικρά τα ποσοστά. Αλλά οι δύο μεγάλες μπάρες της αδιευκρίνησης ψήφου είναι είναι οι αυτοαπασχολούμενοι μπροστά-μπροστά. Η πρώτη-πρώτη. Δηλαδή είναι από υδραυλικούς... Είναι αυτοί τώρα που τους αυξάνουν τις εισφορές.
Οπότε εδώ, καταλαβαίνετε, εκεί ναι, θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Ναι. Και οι συνταξιούχοι. Και μετά είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι οι οποίοι κραυγάζουν, θα πάρουν αύξηση μεν, αλλά φωνάζουν για τα αναδρομικά ένα μεγάλο κομμάτι του. Δεν του φτάνουνε, μωρέ. Δεν είναι εδώ. Δεν του φτάνουνε. Ζορίζονται. Ναι, δεν μπορούν να ζήσουν. Ζορίζονται. Άμα αυξάνεται τα 10% πληθωρισμό, ο άλλο ζορίζεται για σταθερή συνταξούλα. Σοβαρό θέμα επίση που πρέπει να δουν τα κόμματα πώ θα μιλάνε. Ναι. Για να πιάσουν την αδιευκρίνηση ψήφο, είναι στην επόμενη σελίδα, όπου η αδιευκρίνηση ψήφος είναι κεντρώοι ψηφοφόροι. Κεντρώοι. Έτσι, είναι η μεσαία μπάρα, ο μικρός κύκλος. Αλλά τι ορίζεται όμως ακριβώς ως κεντρό, δεν το λέω, δεν ρωτάω εσάς, αλλά αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι, καταλαβαίνω ότι έχει τεράστια γάμα και ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Ακούστε με λίγο, τώρα θα πω λίγο κακά πράγματα, όχι για τα κόμματα, για μας τους Έλληνες. Μάλιστα. Το κέντρο έχει καταργηθεί ιδεολογικά. Έχει μετατραπεί, σας λέω κατευθείαν το τη λύση, σε μεσαία τάξη. Όμως η επιλογή των ανθρώπων να κάθονται στο κέντρο είναι γιατί ήταν πάντα βολική επιλογή. Είμαι πιο δημοκράτης άμα είμαι στη μέση και έχω και εύκολα τη δυνατότητα, χωρίς να μου δημιουργηθούν τύψεις, ότι όποτε είναι για το καλό της χώρας πάω δεξιότερα και όποτε είναι για το καλό της χώρας πάω αριστερότερα. Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει φύγει από το ιδεολογικό και έχει πάει καθαρό αίμα στη μεσαία τάξη. Για να καταλάβετε, με αντικειμενικά κριτήρια κατά ΕΣΟΜΑΡ, η μεσαία τάξη είναι γύρω στο 42%, 45%, ναι, η ανώτερη γύρω στο 20 με 25% και η κατώτερη τα υπόλοιπα. Όταν τους ζητάς να αυτοπροσδιοριστούν οι ίδιοι, ναι, που κατατάσσετε τον εαυτό σας, ξέρετε πόσο φτάνει η μεσαία τάξη? 65%. Είναι ότι όλη την μεσαία τάξη. Διότι ακόμα και ο άνθρωπος που μένει στα βόρεια προάστια. Άντε να σε κόψω το κροκοδιλάκι, τι, με ένα διαμέρισμα. Έχω 200 τετραγωνικά, αλλά διαμέρισμα είναι, ρε παιδί μου. Και ο άνθρωπος που μένει στα λαμαρινόσπιτα, στα σούρμενα, όπου του βγαίνει Παναγία, δεν μπορεί, ντρέπεται να πει είμαι στην κατώτερη τάξη. Μάλιστα. Πάμε για ένα σχόλιο, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ένα σχόλιο από τους συναδέλφους για να το κλείσουμε. Ναι, παίρνω τη σκητάλη από τον κύριο Μαύρο. Πολιτικά το κέντρο στο παρελθόν ήταν άλλο το κέντρο του Γεώργιου και του Ανδρέα Παπανδρέου, άλλο το κέντρο του Σιμίτη, άλλο το κέντρο και η όσμωση που υπήρξε στη διάρκεια της κυβέρνησης του 12-15 που ήρθαν πιο κοντά οι εκλογικές βάσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και άλλο βεβαίως πολιτικά μέσα στους πυρήνες της εξουσίας. Διότι το κέντρο έχει γίνει επάγγελμα στις μέρες μας για τα πολιτικά στελέχη. Μην ξεχνάμε ότι η Επικαραμαλή αναπτύχθηκε η ρητορική του μεσαίου χώρου κατά Γιάννη Λούκη. Και έτσι κέρδισε εκλογές. Η ρητορική του μεσαίου χώρου, όχι των μεσαίων στελεχών. Είναι άλλο πράγμα. Έκανε στο κέντρο. Και άλλο πράγμα. Άμα δεν είναι ο άλλος λαϊκός δεξιός, αλλιώς δεν. Κατάλαβες την πληθυντή τώρα. Αγαπητέ μου Δημήτρη, και από την παράδοση έρχονται οι μεγάλες αλλαγές. Αλήθεια, αλήθεια. Δηλαδή πρέπει να κρατάς αυτά τα οποία έχουμε, μας έχουν κυριοδοτήσει. Να καταλαβαίνω ότι πάει και παραδείγμα για κανένας άλλος. Προφανώς. Έλα, Νίκο. Ανοιχτό είναι για το κατάστημα για όλους, κατά τη γνώμη μου, στη δική μου την αρχή. Αλλά εννοείται στον πρόναο, όχι μέσα. Αρκεί να μην αλλάζει το κέντρο βάρους. Α, να το. Λοιπόν, έλα, Νίκο. Να μην οθεύεται. Ναι. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανάλυση και για την αδιευκρίνηση ψήφου, αλλά και ό,τι διαφέρει. Δεν τα κοιτάμε κι όλους αυτά. Πάμε στις πρώτες ψήφου και τα βλέπουμε. Και πολλές φορές είναι και η ουσία για να καταλάβουμε και τι έχουν κάνει τα κόμματα. Φαίνεται πάντως ότι αυτό το οποίο προέχει για τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι να βρει λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητάς του. Και να βρει λύσεις οι οποίες θα τον εξυπηρετούν και προσωπικά, αλλά θα λέγαμε και συλλογικά. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτή την φάση εκεί θα παιχτεί το μεγάλο στοίχημα και για τα δύο κόμματα. Και βεβαίως υπάρχει, φαίνεται, και ένας κόσμος ο οποίος βλέπει και λίγο τα θεσμικά, αλλά ξαναλέμε, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά τους, με το πώς βλέπουν τον εαυτό τους μέσα στην κοινωνία, μέσα στην οικονομία, εκείνο που θα παιχτεί το μεγάλο παιχνίδι. Και νομίζω ότι εκεί θέλουν και όλοι να βρουν και τον εαυτό τους όσον αφορά τα κόμματα. Λοιπόν, πότε είναι η επόμενη? Ναι, για πες. Θέλω να κλείσω με κάτι, το οποίο εγώ το λέω. Ναι. Και αλλά δεν σε ακούει κανείς. Δεν με ακούν καλά κανείς. Ναι. Εδώ θα παιχτεί πολύ πράγμα. Ρωτάμε, σε περίπτωση που δεν βγει αυτοδυναμία, τι κυβέρνηση θέλει, τι θέλετε να γίνει, ναι, μια κυβέρνηση συνεργασίας ή εκλογές. Θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας στη χώρα. Και οι νεοδημοκράτες. Και οι νεοδημοκράτες, αυτό είναι το ένα έβριμα, κατά 40% θέλουν
Μήπως είναι ένα πράγμα, ρε παιδιά, πολλές εκλογές βλάψουν. Πολύ μεγάλο. Το 40% που λέτε είναι πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Φυσικά, ή του Πασόκ. Και προσέξτε τώρα, υπάρχει και δεύτερη ερώτηση, η οποία λέει, ωραία, να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας. Τι κυβέρνηση συνεργασίας? Εκεί δεν με ενδιαφέρει τι λέει το σύνολο, γιατί είναι όλο μοιρασμένο. Σημασία έχει τι λένε οι ψηφοφόροι του Πασόκ και μάλιστα οι σημερινοί, που έχουν πολύ είναι λίγο και μπορείς να τα αναλύσεις. Λένε λοιπόν, με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και Πασόκ 49% και με κορμό ΣΥΡΙΖΑ και Πασόκ 20%. Έχει τσιμπήσει πάντως. Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα και του κύριου Ανδρουλάκη. Βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Δημήτρη, κύριε Μαύρο. Λοιπόν, οι επόμενοι τάσεις και αυτό και... Έχουμε και τις τάσεις το Δεκέμβρη. Καλά, τώρα θα γίνει χαμός τώρα με αυτό εδώ που γίνεται. Λοιπόν. Τώρα, τεράστιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Επανερχόμαστε σε λίγο. Να δώσουμε και αμάξι. Θέτε να το γιοταγιάριζε. Δώσε ένα το γιοταγιάρι. Θες Μανώλη να το γιοταγιάρι. Δίνει fuel, πάσο καμπουράκι. Γιατί όχι, ναι. Μανώλη, δίνει και μητρό τεπόζιτο καμπουράκι. Δίνω ένα τεπόζιτο βενζίνη. Λοιπόν. Ένα. Μόνο. Λοιπόν. Έχει τους κουβαρντάς τώρα. Λοιπόν. Το γιοταγιάρι, παιδιά. Ή θα κάνουμε παροχές με λαϊκή δεξιά ή με σωσιαλιστή. Ναι, ναι, εντάξει, παιδί μου. Λοιπόν, στο 14999. 16.000 είναι η αξία του, φοβερό αμάξι. Ελάτε. Επίσης, δωρεπιταγή 1.000 ευρώ από τη μεγάλη ελληνική εταιρεία Alpha Good Group για να εξαργυρώσετε σε προϊόντα ξύλου που παράγει η ίδια, όπως πόρτες, δάπεδα, μπριγκέτες και άλλα προϊόντα Πάγκους. Τεράστια εταιρεία επεξεργασίας ξύλου. Για πληροφορίες στο alphagood.gr και στο 801-772-73, 14999 με SMS τηλεφώνημα για να το διεκδικήσετε. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κύριο Παναγιώτη Κουρή. Καλημέρα σας, κύριε Κουρή. Καλημέρα, κύριε Κουρή. Ο οποίος είναι CEO, σαν να λέμε Big Boss, ας πούμε, μεγάλο αφεντικό, της εταιρείας πληροφορικής Office Line. Ρε, εσύ πολύ νεαρή δεν είναι πια η CEO? Πάρα πολύ νεαρή. Ε? Αλλά με μεγάλες γνώσεις. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς ακολουθούμε στην εταιρεία μας δεύτερη γενιά, άρα προσπαθούμε... Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πήρατε ένα βραβείο φοβερό και τρομερό. Λέτε εδώ για κάτι clouding, computing κτλ. Που ανάθεμα και ξέρουμε τι είναι αυτά τα cloud computing. Η Office Line λοιπόν πήρατε στο διαγωνισμό Impact Bike Awards. Της Μπίσιας. Κάτι διακρίσεις. Μπίσιας. Τέσσερις διακρίσεις. Ναι, τι δηλαδή. Σε ποια project, τι κάνατε? Εμείς είχαμε την τιμή να βραβευτούμε στα Bike Awards με τέσσερις κατηγορίες. Οι βασικοί λόγοι είναι τρέξαμε ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στη χώρα μας με τον πελάτη Ιντραλότ, ένας πάρα πολύ μεγάλος οργανισμός που εμπιστεύτηκε για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό. Επίσης, μια άλλη βράβευση την οποία πήραμε αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης. Στο Mediterranean College φτιάξαμε μια τεχνολογία που δίνουμε μια πολύ καλύτερη εμπειρία στους μαθητές, στους καθηγητές. Είναι αυτό που λέμε το μέλλον της εκπαίδευσης. Κινηθήκαμε και στην τομέα της ενέργειας, Hellenic Energy, τα πλοία ελληνικά πετρέλαια μας εμπιστεύτηκαν κάποιες περιοχές από τον ψηφιακό σχέδιο. Πολύ μεγάλες πελάτες. Είναι σε αρκετά μεγάλους οργανισμούς και ξέρετε αυτό είναι σημαντικό με την έννοια ότι και μεγάλοι οργανισμοί βλέπουμε κάνουν ενέργειες, κάνουν επενδύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, επενδύουν στην τεχνολογία. Πάνε μπροστά τώρα, βήματα μεγάλα μπροστά, πάνε στο μέλλον. Πρέπει να οδηγηθούμε μπροστά. Ξέρετε, είναι φοβερά ανταγωνιστικό το περιβάλλον μας και η τεχνολογία. Ναι, είναι διότι κάποτε εσύ μια εταιρεία στην Ελλάδα δεν είχε ανταγωνισμό με μια που ήταν στην Καραϊβική, μια που ήταν στην Ινδονησία. Ενώ τώρα τους έχεις απέναντι, έτσι. Είναι η παγκοσμιοποίηση που λέμε, συμβαίνει. Δηλαδή και εμείς ως μια αμιγώς ελληνική εταιρεία έχουμε ανταγωνισμό πολυεθνικές, εταιρείες εξωτερικού. Ναι. Άρα θα πρέπει να. Έχουμε την εξειδίκευση, την τεχνογνωσία, το προσωπικό που επενδύουμε αρκετά εκεί. Είστε 25 χρόνια εταιρεία. 25 χρόνια εταιρεία. Κλείσαμε φέτος 25 χρόνια. Άντε, κόψτε κανένα τούρτα τουλάχιστον. Κάναμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πάρτι. Μας καλέσατε όμως. Πόσους εργαζόμενους έχετε? Είμαστε περίπου 60-62 άτομα και λέω περίπου γιατί είμαστε σε ένα πλάνο που συνεχόμενα προσλαμβάνουμε. Μπράβο. Σχεδόν κάθε μήνα προσλαμβάνουμε. Με τα πτυχιακά, με αυτά. Προσλαμβάνουμε συνεχόμενα κόσμο. Και από παιδιά που είναι από το πανεπιστήμιο και κάνω και το κάλεσμα στην κοινότητα την πανεπιστημιακή, έχουμε δημιουργήσει μια δικιά μας ακαδημία για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους στις νέες τεχνολογίες. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τη χώρα μας.
Λοιπόν. Office line. Office line, λοιπόν. Όποιος θέλει, λοιπόν, office line, Google και σε βρίσκει. Και σε θα μας βρει. Θα μας βρει, θα δει τα έργα μας. Μπράβο. Τέλεια. Θα δει την τεχνογνωσία μας. Λοιπόν, εγώ στην ηλικία του, λοιπόν, ήμουν απλός ρεπόρτερ. Πώς γίνεται ο CEO γιατί τώρα. Εγώ τι ήμουν, πράγμα, δηλαδή. Πώς πέφτουν οι ηλικίες προς τα κάτω. Της καρπαζιάς ρεπόρτερ ήμουν. Να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, παιδιά. Γεια σας, γεια σας. Ακολουθεί η Μπέτη Μαγκύρα. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και αύριο εδώ θα είμαστε. Με υγεία.